Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις, Τριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα σε όλους και χρόνια πολλά. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Δευτέρα σήμερα, 28 του Δεκέμβρη, τελειώνει και το 2015. Πάμε όλο ταχώς μετά τα Χριστούγεννα για το 2016, παρακαλώ. Καλύτερο, χειρότερο θα δείξει. Πάντως μέχρι τώρα λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο εορτινό έθιμο. Το δικό μου πάντως είναι να παίρνω τηλέφωνο στους φίλους και να ανταλλάσσω ευχές. Και φέτος με το δώρο της Vodafone θα πάρω και τους πιο μακρινούς μου φίλους με 1500 λεπτά προς όλους από το κινητό και 1500 λεπτά προς όλους από το σταθερό. Θα μιλάω δωρεάν από 25 Δεκεμβρίου μέχρι και 31 του μηνός. Στείλτε απλά Χ στο 1339 για να ενεργοποιήσετε την προσφορά και να μιλήσετε με όλους όσους αγαπάτε. Ο κύριος Λευτέρης Λούτων Χατζηπαντελίδης απέναντί μου. Πίσω ποιος είναι, ο Μιλιάνη? Ο κύριος Θανάσης Καζαμπλάνκας, ο αθεράποπτος Ολυμπιακός εδώ πέρα. Η κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54.340. Έτσι επικοινωνούμε. Είδε μη αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό σελίδα μας στο Facebook. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, στην οποία βρίσκεται Honda, βρίσκεται Skoda, βρίσκεται Hyundai, βρίσκεται Kia. Είπαμε, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, ειδική προσφορά μετά την τελευταία μέρα που μιλήσαμε παραμονή Χριστουγέννων, επειδή κάποιοι διαμαρτυρηθήκαν ότι δεν προλάβανε, δεν κάνανε, δεν δείξανε. Οκ, αφού δεν προλάβατε, και σήμερα λοιπόν. Το Kia Rio το παίρνετε, το αποκτάτε με όφελος. 3.300 ευρώ, δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310 596 596, ή να πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, πίσω από το Αλφα Κτέο, στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, την εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Πώς πέρασες, Κωστή? Καλά? Δεν θέλει να πει. Δεν πέρασες καλά? Άμα πέρασα καλά ρε, ή άμα πέρασα σκατά εσένα θα το πω ρε. Τι σε νοιάζει ένα? Τόση ώρα έξω ήμασταν, μια ώρα τώρα μιλώντας στον αέρα, τι αν πέρασα καλά? Μια ώρα. Χαϊβάνι. Χαϊβάνι. Α, χαϊβάνι. Τι ευγενικός άνθρωπος. Με τα σεις και με το σας. Όχι με το σεις. Με τα σεις και με το σας. Αν να χαθείς απίθανε. Και φάτος είναι. Γιατί τέτοια μούτρα ρε. Συγγνώμη. Για τέτοια μούτρα. Πες μου ειλικρινά. Ποια μούτρα ρε. Τι έπαθες και έχεις τέτοια μούτρα? Και η λάδι το κόρτο πάρε γι' αυτό. Και η λάδι το κόρτο πάρε. Θα το πας στο ντότι και στο πατριδάκι. Το φτιάξανε ρε. Ε, ωραία. Αυτό το φτιάξανε. Τότε τι γκρινιάζεις? Μου λέει έχει μια μικρή αυτή, ξέρω εγώ, μετά τις 150.000 τι περιμένεις λέει, να μην κάψει λέει λίγα λαδάκια. Κάθε 1000 χιλιόμετρα λέει θα άρχισε εδώ να πίνεις ένα καφέ, θα σε μετράμε να πούμε τα λάδια. Ναι. Πέρα να παίρνει από τον κόκκινο, το μετράμε τα λάδια στο μυαλό λέει, γιατί εκείνος κάνει λάδια λέει αλλού. Ναι, δεν το είπα, ναι, το λέω εγώ. Ναι. Ναι. Να τον περιλάβω τώρα, να τον περιλάβω αργότερα. Πότε να τον περιλάβω, δεν ξέρω. Τι να με περιλάβει, δεν μπαλάντα τελατρόμπα, ρε. Τι να με περιλάβει, ρε. Λέγε τον τρόπο Μαρίνα. Να πούμε. Τι να με περιλάβει. Το μπαλάντα τελατρόμπα είναι δικό μου. Το τρόπο Μαρίνα είναι δικό σου. Σε παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, γιατί θες να μιλήσουμε, πουλάκι μου, σήμερα? Γιατί θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Τι έχει? Για το μεγάλο μεταγραφικό αυτό που θα κάνει ο ΠΑΟΚ και όλου αυτού του άχρηστου που έχει μαζέψει τόσα χρόνια εκεί. Του κράζει και ο Μπούζα δικαίω, κύριε Μίμη, χρόνια πολλά. Λοιπόν, πολύ ωραία του κράζει.
Λοιπόν, θέλουν να πάρουν λέει, το Σίντελφελ τραυματία. Έχει πάθει τρεις θλάσεις, να πούμε. Άμα τρέξει μαζί σου, να πούμε κάτω εκεί που πας και περπατάς μαζί με τον Ξινό, θα τους περάσετε στο περπάτημα. Θέλουν λέει, να πάρουν τον Γκρέτσι τερματοφύλακα που είναι τρίτος τερματοφύλακα στην Bayer Leverkusen. Δεν μπορούσε να σκύψει αυτός τότε με το Χαλκιά μαζί. Προσπαθούσαμε να δούμε ποιος είναι ο πιο δίσκαμπτος. Να πούμε, θέλουν να τον πάρουν τώρα εκεί το Γκρέτσι. Χειρότερη κοιλιακή τερματοφύλακα που έχω δει ποτέ. Ναι. Θέλουν να πάρουν τον Τζινότα, να πούμε. Τον οποίο ο Τζινότα. Τσιντόντα. Έτσι, Τσιντόντα. Τον είχαν 10 χρόνια στην Κατερίνη. Ο Πάκρα, αλλά τον Τζινότα δεν τον είδε. Τον Τζινότα, τώρα τον είδε τον Τζινότα. Λένε, τους προτείναν, λέει, στον Πάοκ αυτόν τον Τζινότα, τον απερίψανε. Και τώρα λέει, το θέλω να τον πληρώσουν. Άκουρε, περίμενε, με ρωτάς, θα σ' απαντήσω, κάμα, τελειώσω, με. Και θέλουν, λέει, και το Χατζη Ισαΐα τώρα. 10 χρόνια ο Χατζη Ισαΐας, ο μπαμπάς του, να πούμε. Δικό μας παιδί, εδώ πέρα. Παιδί. Χτίστησε ο μπαμπάς του εκεί πέρα, άνθρωπο. Τον αφήσανε, πήγε στο Γιούνιο. Μάταρε κόκκινε, με ρωτάς, μην πετάζεσαι. Μην πετάζεσαι, όταν θα το ολοκληρώσω, πες ότι γουστάρεις, να πούμε. Τον είχαν εδώ πέρα 10 χρόνια στη Σκαλωσιά ο μπαμπάς, η μαμά εκεί με το βιβλιοπωλείο, στην Άνω Πόλη. Τον προτείναν τον Φουκαρά τον. Πώς το λένε, τον Χατζη Ισαΐα. Τώρα θέλουν. Χατζη Ισαΐα, ζήτα τους πολλά λεφτά. Ζήτα τους πολλά λεφτά. Αλλιώς λέει, πες δεν έρχομαι. Πάνε στο Παναθηναϊκό, πάνε στην ΑΕΚ. Μην τους κάνετε μάγκες. Πάντε στον Ολυμπιακό, άμα σε θέλει, πάνε στην. Μην ζητήσετε λεφτά. Δεν σε σέβονται αλλιώς. Θέλει. Θα πάρω λέει τον Γκρέσιτς, το Σισοκό λέει θέλουν, λέει, διαβάζω το Σισοκό. Τι να τον κάνετε το Σισοκό ρε στο 3-5-2, με fullback παίζετε, αυτός είναι εξτρέμ. Παίζει ο Πάοκ με εξτρέμ. Βόδια. Γι' αυτό θα... Ρεξάτος. Βόδια. Ρεξάτος. Πληρώνει ο άλλος ένα καρό λεφτά στους άχρηστους. Σταμάτα λίγο ρε, σταμάτα λίγο ρε. Για να διαβάσει ο Παοξής σήμερα, να πέσουν κάτω τα μούτρα του, ότι θέλω του φέρουν τον Γκρέσιτς. Και τον άλλο που είναι ένα μου σαν τον Κιωσέντο Φορτηγατζή. Έχει γίνει από τα χυλάκια, από την απραξία το Σίντελβελ. Δεν είναι μεγάλος ο Σίντελβελ. Έχει πάθει λέει τρεις θλάσεις. Τι να τον κάνεις εδώ ρε, στο κέντρο αποκατάστασης να τον πάρεις ρε. Και θέλει τον Τζινότα λέει. Ο Τζινότας ήταν 10 χρόνια, τον είχε ο Καμπερίδης εκεί πέρα, τους τον προτείνανε. Δεν είναι ο Πουλιοτόπουλος, κάνει το μάγκα, κάνει τον ωραίο κάνει Πουλιοτόπουλο. Γιατί τον πήρες ρε Πουλιοτόπουλε. Τον άλλο του Χατζη Ισαΐα δεν τον πήρατε. Θα τον πληρώσετε, θα τον πάρετε. Μην πάρεις τέτοιους Σαββίδη. Τους προτείνανε τζάμπα και αυτοί θέλουν να τους πάρουν να πληρώσεις. Και θέλει λέει τον Γκρέσιτς. Ο Γκρέσιτς άμα τον πεις στάσου όρθιος ρε. Και έχεις παπούτσια να δέσεις. Δες τα παπούτσια σου. Θα λυγείς τα ποδάρια. Άλλοι και άλλοι. Μπήκαν στην πόλη εχθρή. Στον Ηρακλή απένταροι φύγαν όλοι. Δεν πλήρωσε τίποτα κανένας. Ο άλλος είναι έτοιμος να παραιτηθεί. Ο άλλος είναι έτοιμος να παραιτηθεί ο προπονητής. Έχει πάει στο Κυλκής, βάζει τα κλάματα εκεί ο άνθρωπος. Υπερβάλλεις. Φύγε τώρα, ρε. Φύγε τώρα, τώρα με 18 βαθμούς. Στο λέω Ραπτόπουλος, ρε. Φύγε τώρα. Έχει σωμένο τον Ηρακλή 10 πόντους πάνω από τη ζώνη. 8-9 πόσοι είναι. Να πάρουμε τον Όφτο είναι ακριβώς. Δεν έχουμε λεφτά για τον άλλον. Ο πρόεδρος κάνει την πάπια, κρύβεται. Μπορώ να μιλήσω. Τι να μιλήσεις, τι να πεις, τίποτα ευχάριστο να πεις. Όχι. Φύγανε πάρα πολύ. Πλησέψαν τα παιδάκια στα κάλαντα, διάβαζα. Έχει κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Τι ευχάριστο έχει. Καταρχήν, σήμερα τι? Η πρώτη ομάδα η οποία διεκδικεί. Πήγανε να πάρουν κύπελο. Είσοδο σε κύπελο ποιο? Είναι ο ΠΑΟΚ. Πού πιο κύπελο. Θα παίξει με το Φάρο Κερατσινού. Άμα περάσει το Φάρο Κερατσινού και παίξει με τον Ολυμπιακό. Αν χάσει από το Φάρο. Ναι, και άμα παίξει με τον Ολυμπιακό. Και ποιο ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, τον μπάσκετ. Κανένα δεν ασχολείται. Ποιο ασχολείται. Αυτοί οι πανηγυρτζίδες, ποιοι οι πανηγυρτζίδες, οι παοξίδες θα πάνε σε τελικό μόνο πάνε. Πανηγυρτζίδες. Οι πανηγυρτζίδες. Α, του πανηγυρτζίδες. Σωστά τα λες. Πανηγυρτζίδες. Θα πάνε. Ναι. Θα πάνε γιατί τους χαλάει. Θα πάνε. Δεν τους χαλάει. Θα πάνε. Άμα δεν κερδίζει και το Φάρο. Θα ήμουν εγώ τώρα, πώς το λένε τον προπονητή εκεί, τον πρόεδρο, πώς το λένε. Μπρέλεβι, στο Σέρβο. Λοιπόν. Θα έπρεπε να ήμουν εγώ ο Σέρβο. Τι θέλετε να έρθετε. Λοιπόν, για να πάρετε εισιτήριο. Θα πάρετε και 10 φανέλες, μπλούζες και ιστορίες και θα πάρετε και καπέλο. Καπέλα δεν πουλούσατε τόσα χρόνια εσείς. Καπέλα θα πληρώσετε. Σας χορέψω στο ταψί. Έπρεπε να είμαι εγώ ο Σέρβος. Θα πάνε οι παοξίδες στον τελικό. Ένα χρόνο δεν πατάνε. Δεν σας θέλω ρε στον τελικό. Γιατί να πας στο τελικό. Δεν σας δίνω εισιτήρια. Θα τα δίνω σε σχολεία, σε παιδιά, σε οικογένειες κτλ. Σιγά μην σας δώσω εσάς. Γαβ γαβ, μάου μάου. Δεν σας τα δίνω. Γιατί με στηρίξατε ένα χρόνο, δύο. Τι πήρα φόρα. Απαράταμε να πούμε. Λοιπόν, η ομάδα σου πλήρωσε κανένα παίκτη. Το πριν το έδωσε. Πρώτα απ' όλα. Κάτι παίκτε ήταν να πάρει μαζί για τη ζαλή. Δεν έδωσε το πριν. Οι παίκτε που ήταν να έρθουν. Δεν έδωσε το πριν. Κλέτο θέλει λεφτά. Περίμενε βρε. Αυτά που σου λέμε στα παραπέτα παρουσιάζει για δικά σου. Έστα, δικά σου είναι, εσύ μου τα πες.
Εσύ μου τα πει. Τι κάνει τον Κοκοβιό, κάνει. Έλα, πε για την ομάδα σου. Πε τα πράγματα. Όλα τα εδώ δεν λέμε αλήθεια. Μ' αρέσει που τελευταία λε αλήθεια. Τελευταία γιατί πότε έλεγα ψέματα. 9 χρόνια. Πε καμιά αλήθεια. Λοιπόν. Βγάλε τι αλήθειε σου. Άντε. Πρώτον. Μα είπανε ναι. Για Αμπντούν. Μα είπανε για Μαρσελίνιο. Μα είπανε για Βίντρα. Ναι. Μα είπαν για Κλέιτον. Ναι. Μα είπανε για Χιλιαδιό. Ναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 28 του Δεκέμβρη. Ναι. Δεν μου λες, Κωστάκι μου. Ναι. Μία ομάδα η οποία σέβεται τον εαυτό της. Ναι. Και όταν λέει κάνει προγραμματισμό. Ναι. Μία του Γενάρη, όταν έχει σκοπό να κάνει μεταγραφές, τι έχει γίνει. Προγραμματισμός για κάποιους παίκτες. Ο παίκτης είναι εδώ. Όχι, δεν πειράζει και 15. Μία του Γενάρη ο παίκτης είναι εδώ. Έλα, εντάξει. Λοιπόν. Μάθετε λοιπόν. Ότι καμία από τις τέσσερις αυτές μεταγραφές που ακουγότανε. Μπράβο, πέστα. Δεν προχωράει. Εσύ πέστα. Έτσι. Δεν προχωράει καμία. Τώρα. Γέμισε ο κόσμος καβούρια στο θερμαϊκό λόγω πολύ ζέστης που δεν πιάνει κρύο. Και από τα υπερβολικά καβούρια δεν είμαστε για να αγοράζουμε παίκτες. Πάντως, ψάχνοντας τα πράγματα, δεν υπάρχει θέμα να θέλει κάποιος ποδοσφαιριστή να μην θέλει. Δηλαδή, ούτε από πρόεδρο άκουσα ότι υπάρχει πρόβλημα. Ούτε από τεχνικό τίμημα, ούτε από κανέναν. Ούτε από κανέναν. Δεν άκουσα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα να θέλει η διοίκηση ή ο προπονητής παίκτη και να μην θέλει κάποιον από τους δύο να έρθει. Άρα τον παράκι πάει στη διοίκηση. Και ρωτάω λοιπόν. Είπες για πριν δεν πήραν οι παίκτες. Εσύ μην το λες εμένα, εκεί πες τα. Σε σένα το λέω. Δεν είπες εσύ πριν. Εσύ είπες. Δεν έχω εσύ είπες τον κόσμο που μας ακούει απέναντί του. Ναι. Αυτός το είπε. Ναι. Όταν τάζεις. Πρέπει να πραγματοποιήσει την υπόσχεση την οποία τάζει. Σωστό. Πόσο μάλλον όταν έρχονται οι ορτινές μέρες. Δηλαδή, πέρασαν Χριστούγεννα και δεν τους έδωσε το πριν. Έτσι. Ρε πλάκα μας κάνουν. Έτσι. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, θα πάει τώρα ο παδός του Ηρακλή, Ηρακλής Καλονή, το Σάββατο. 7 και 4. 7 και μισή. Με τους παίκτες οι οποίοι δεν πήραν το πριν, οι οποίοι φτιαγμένοι από την καλή εμφάνιση και τη. Ό,τι τους βγήκε και από το πριν που τσέρεχε ο πρόεδρος κέρδισε και το Τρίπολη μέσα στην Τρίπολη. Μετά όμως είδαν ότι. Τι είδαν μετά. Γιόκ δράχμα. Τα μάθεις εσύ. Τι έγινε ρε εσύ. Μήπως μας πέρασε ο άλλος για ηθαγενείς με καθρεφτάκια. Γιατί αυτοί που ξέρω εγώ ότι τάζουνε μόνο οι πολιτικοί. Οι πρόεδροι στάζουνε. Δεν τάζουνε. Οι πρόεδροι τα στάζουνε όταν λένε. Λοιπόν, το πριν δεν έρχεται. Οι παίκτες δεν έρχονται, τι γίνεται. Δηλαδή, μη βγει κανένας απίθανος, καμιά σατανόγρια τώρα και μαρκίσει. Τι είναι αυτά που λες, βρασίς για τις χρονιάρες μέρες, για τον Ηρακλή της καρδιάς μας. Δηλαδή, αν τα πω τώρα, πότε θα τα πω. Όταν ο Ηρακλής θα κινδυνεύει. Γιατί εσύ που το πάει το έργο μεγάλος, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί σου πια δίπλα μου, με το που έβλεπε τι είχα στην ατζέντα μου και τι γίνεται, μου λέει. Γιατί γραφείς έχεις βάλει χ στον Κλέιτον, χ στον Μαρτσελίνιο, χ στον ένα, γιατί βάζεις χ, γιατί λέω δεν έρθουν και πήγε να ψάξει τα χαρτιά μου τον άφησε. Ρε μεγάλε τι έγινε. Δηλαδή άμα δεν πάρεις τον ένα, πονάει η ομάδα εκεί, πονάει η ομάδα αλλού, πονάει παραπέρα. Άκουδα. Ποιος θα την κάνει καλά την ομάδα, εγώ. Άκουδα. Έχει μια αγωνιστική ο Ηρακλής ή να ξεκαθαρίσει η σωτηρία ή να μπει στην περιπέτεια. Εγώ θέλω να μπει στην περιπέτεια για να δω πόσα φράγκα. Θα έχει αυτός να δώσει. Δηλαδή, αν πάρει τώρα την Καλονή εδώ, άκουρδο. Αν πάρει την Καλονή τώρα εδώ, πάει 21. Ναι. Καλονή έχει 7, πάει, τελείωσε. Άμα χάσει και ο Παθρακικός μέσα στην Τρίπολη, ναι. Τελειώνει η σωτηρία. Δεν τους πιάνεις. Μετά πάει στους 28 με 30 η σωτηρία, τελείωσε. 100%. Ποια 28, στους 25 θα πάει μετά. 28, εσύ υπολογισμένα τα έχω. 11 είναι. Υπολογισμένα τα έχω. Μη με πας κόντρα. Στάσου ρε κόκκινα. Άμα χάσει δύο Παθρακικός με 11 βαθμούς, 16 σεγούντες. Με 28 ή 30 κοφρέτα, μην τρως είσαι 100% σωμένος. 28. Λοιπόν δεν χρειάζεται. Αν κερδίσουν όμως, ναι. Πάει πάνω από 30. Άμα τον πάρει η Καλονή τώρα με τον Γεράσιμο Γιαννατά. Πώς το λένε. Άλλαξε ναι. Προπονητή ναι. Η Καλονή. Ναι, μη φωνάει ρε. Ξέρουνε. Δεν περιμένω από σένα. Το διαβάζα. Τι λες ρε. Από ποιον περιμένω από τον Λάρι Κίνγκ να τα ακούσει. Κερδίσει ο Παθρακικός. Ναι. Απίθανο θα είναι. Όχι. Και χάσει ο Ηρακλής από την Καλονή. Μετά μπαίνει ο Ηρακλής στην περιπέτεια. Δύσκολο το βλέπω, αλλά. Ναι, μπάλα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτός τώρα την περιμένει. Σου λέει, άμα πάρω την Καλονή και χάσει και ο Παθρακικός, και ισοπαλία να φέρει ο Παθρακικός, πάει 12 και εγώ πάω 21. Ναι. Τελειώσαμε. Πάει. Οπότε τη βγάζω.
Δεν χρειάζομαι μεταγραφές ούτε να φιλήσω δακτυλίδι. Το κατάλαβε το έργο. Δακτυλίδι δεν πρόκειται να φιλήσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν πρόκειται να φιλήσει. Φοβάται τον πιφτέκι. Δεν υπάρχει αυτό. Φοβάται τη θύρα 10 και τον πιφτέκι. Του είπαν δεν θα πάρει, δεν θα πάρει. Ούτε αυλό. Δεν παίρνει. Δεν είπα, αυτό το είπα από την αρχή. Τέλειος. Το ερώτημα είναι. Το είπε εσύ. Το ερώτημα είναι. Ναι, ναι. Βγαίνει ρε μεγάλε ναι. στην ΕΤΡΙΑ και μου αρχίζει τώρα δηλώσει και είπα και τον προπονητή για Ευρώπη και είπα και. Όπα, φόρα πήραμε. Πήραμε φόρα, βλέπω. Τι Ευρώπη. Ρε. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Πηγαίνει να κάνει μια ομάδα την οποία τη σέβονται όλοι. Όπω σέβονται, όπω πρέπει να σέβονται. Και δεν ήρθε σε καμιά ομάδα τη σειρά. Στον Ηρακλή ήρθε. Έτσι, βέβαια. Κερδίζεις Παναθηναϊκό, κερδίζεις Τρίπολη, είσαι σε καλό δρόμο. Έχεις κάνει ένα καλό κορμό, γιατί και εσύ μαζί με το τεχνικό team δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχεις κάνει καλό. Άλλο, γιατί όχι, τώρα. Δεν μπορεί να σε χρεώσει πρόεδρε ότι είσαι κανένας περίεργος. Τώρα όμως τι γίνεται. Ναι. Έχεις το χαμηλότερο μπάζετ της κατηγορίας. Είπες ότι θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το. Ωραία. Πούντα! Εμείς τα λέμε τώρα, γιατί μετά θα είναι αργά. Μπράβο Γρηγόρη. Μετά θα είναι πολύ αργά. Μπράβο, και γιατί υπάρχει ένας ακόμα λόγος. Λέει σου πια από εδώ πέρα κάτι που δεν ισχύει για τον προπονητή. Εγώ ρωτάω. Τι είπα εγώ ρε. Αυτά που λες δεν είναι καλά ο προπονητής. Γιατί να μην είναι καλά. Με την οικογένειά του είναι μια χαρά είναι. Άλλο είναι το θέμα. Τι σχέση έχει ρε, η οικογένεια με τη δουλειά ρε. Στη δουλειά του βρίσκει προβλήματα. Ο προπονητής του Ηρακλή. Αυτό κάνει. Τα λύνει όμως. Δεν ξέρω τι θα λύνει. Τα λύνει. Του λέει, θέλω πέντε... Αλλά αυτό πρέπει να μάθει η διοίκηση είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει από πέρσι έχει κάνει μια ομάδα συμμαζεμένη και σοβαρή. Δεν είναι μάγος. Δεν είναι μάγος. Τώρα μα φύγει Έχει πάρει παίκτες όπου τους περισσότερους δεν τους γνωρίζαμε και τους έχει ανεβάσει στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο και καλά έκανε. Πες και τα άλλα, πες και τα άλλα. Έχει σοβαρέψει την ομάδα του Ηρακλή πάρα πολύ στη φιλοσοφία της. Πες και τα άλλα, αυτά. Λοιπόν, ότι έχει κάνει και λάθη. Πες ότι ο Βέλιος είναι δυσαρεστημένος και ψάχνει να βρει να πάει σε κανένα Ολυμπιακό. Μπας και φύγει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι, άκου τι σε λέω εγώ τώρα, βρε. Δεν υπάρχει αυτό το ένα. Αυτό δεν υπάρχει το άλλο. Το παλικάρι κατάλαβε ότι η μεταγραφή από τον Ηρακλή, τη μικρή αυτή ομάδα δεν μπορεί να κάνει. Και πρέπει ο να. Ο Βέλιος. Θέλει ναι. Ένα παίκτη να τον ταΐζει. Άσε ρε κόκκινο να τον ταΐζει. Δεν έχει ρε κόκκινο. Ο άνθρωπος αυτός. Λέει, εγώ θέλω να παίξω μπάλα στο εξωτερικό. Ο Ηρακλής λοιπόν δεν με βολεύει στο μεταβατικό μου στάδιο. Αυτά είναι δικά σου. Όχι, αυτά δεν είναι δικά μου, αυτά είναι του ποδοσφαίρου. Του ποδοσφαίρου είναι αυτά. Δεν το ρεπορτάζ. Το ποδόσφαιρο εσύ δεν μπορεί να τα αλλάξει. Δεν το ρεπορτάζ αυτό. Ο άνθρωπος αυτός από τον Ηρακλή το πολύ πολύ να πάει εκεί που πάει ο Διούδης, πώς τη λένε την ομάδα. Καλά. Στο Βέλγιο. Άντε τον πάρουν εκεί. Για να πάει μεγάλα πρωταθλήματα από τον Ηρακλάκο δεν μπορεί να πάει. Δεν παίζει όταν το φυλάκα τη καρδιά σου για παίζουμε. Μαζί με τον Παζόγλου, ο Σιφάκης, δεν αδω που ξέρει για το. Ποιο μιλά στον κόσμο τώρα για διευθύνσει ποδόσφαιρο. Σε ποια ομάδα παίζει, στο Βέλγιο. Εξορία είναι σε αυτή. Βρε, σε ποια ομάδα παίζει. Να παίξουν αυτοί. Πε την ομάδα παίζει, πώ λέγεται. Δεν ξέρω πώ τη λέει. Πώ λέγεται. Κροκ, κρακ, κάπω. Κροκ, κράκ, κάπω. Κορτράικ. Κορτράικ, πε την. Κορτράικ, πώ λέγεται. Τι να παίξει ο Σιφάκης, ρε. Σιφάκης κάνα μπουκάλι ουίσκι. Σε πληροφορία. Έπαιζαν ένα παιχνίδι κυπέλου. Ναι. Πριν από λίγες μέρες με την Σταρ Λίγης. Άντε βρε τώρα. Βρε. Και έβγαζε τα αύγαλτα. Θα πήγαιναν πάρω του γι' αυτό. Είσαι κακός. Όπως τότε στο Καραϊσκάκι ο Κατεργιανάκης. Ήρωας ο Κατεργιανάκης. Όλα πάνω του πήγαιναν. Σε είπα ρε Μιχάλη. Δώσ' του το 50 που έβαλε θα πάρει ο Άρης στο κήπεδο. Τι να δώσει ρε. Δώσ' το 50 να ησυχάσουμε. Σιγά. Σε έφαγε αγόρι μου. Σιγά. Σε έφαγε. Δεν γουστάρει τον προπονητή και είναι φανερό για μεταγραφές. Εμπιστεύεται σε Ρελίδη που είναι άσχετος με την αγορά και έχει κόλλημα να παίζουν μπουλούτ και ζαμπάζι. Φράγκο δεν έχει, νύχτα θα φύγει κύριε, λέει ο 270. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτό, δεν έχει Φράγκο. Γιατί μέχρι τώρα έχει βάλει λεφτά, αποδεδειγμένα. Εδώ πήγανε στο νοσοκομείο με κάτι μπλούζες. Άλλο καπέλο. Ούτε από τα γύφτη κάτι κάτω του. Η τσιγκουνιά με την αφραγιά έχει διαφορά. Φύγε από εδώ. Δεν ξέρω τι λέω. Να ακούς τον Γρηγόρη. Άσε. Δεν το μετανιώνεις. Άσε. Ο πρώτος φωνάζει για το πριν, ο Γρηγόρης είναι. Σιγά. Ναι. Ο πρώτος σου είπε ότι το πριν δεν δόθηκε, ο Γρηγόρης είναι. Πού να το ξέρω εγώ, εσύ μου το είπες. Φυσικά. Όταν όμως το τσεκάρισα 100% δεν πληρώθηκε. Τελείωσε. Γιατί είμαι στην άλλη μέρα. Σου λέει εκεί. Το πριν ανώδου πέρσι πληρώθηκε. Δεν το ξέρω, θα το δω. Αυτό δεν το ξέρω. Το όπου το θέλω. Θε να κάνουμε ρεπορτάζ, δεν κορεδεύω. Να κάνει ρεπορτάζ. Δημοσιογράφο δήλωσε ότι είσαι. Κι εσύ είσαι. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Δεν ξέρω. Είμαι χωριάτη. Ποιο δημοσιογράφο θα πω και το βράδυ στη Μακεδονία. Λοιπόν, κανένα ρε. Λοιπόν, πε μα τι πίνει.
Και δεν μας δίνει. Καλό Εβιτάλ πίνω, ρε. Καλό και τέσσερις μέρες έβγαξε ο λαιμός μου, φύγαν οι μιξάρες μου, βγήκε το ανοσιοποιητικό μου σύστημα σε αλφα εθνικής κατηγορίας επίπεδα. Γιατί, άσε τα χράτς, χράτς, ρε κόκκινε. Ξέρεις να κάνεις ραδιόφωνο. Ο ακροατής άμα ακούει χράτς, χράτς τα φύλλα, τον αρέσει. Ξέρω να κάνω ραδιόφωνο. Να σου λέγα τι ξέρεις να κάνεις, αλλά είναι μέρες τέτοιες τώρα. Χρειάζεται να πω ότι ξέρω. Δεν ξέρεις. Χρειάζεται να πω ότι ξέρω. Άμα ήξερες, δεν θα κάνεις χράτς, χράτς εδώ τα φύλλα. Ούτε θα τρώγες σοκοφρέτα εδώ πέρα. Τρως και ζάχαρη. Σου ανέβει το ζάχαρο στα 1,80. Λοιπόν, πεπτικές διαταραχές έχεις. Δυσκυλιότητα, αιρέσθηση στα έντερα. Χοληστερίνες και ζάχαρα. Πόνοι στις αρθρώσεις. Αμυντικά συστήματα άθλια και καταπολέμηση ιώσεων θέλετε. 23-12-200-500 το αποκτάτε με την προνομιακή τιμή για τους Μετροπολίτες 34,90 €. Τέλος Γουλιέλμος. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα ήρθανε και εμείς τα υποδεχόμαστε με όλα τους τα έθιμα. Η Vodafone και φέτος συνεχίζει το έθιμό της και προσφέρει στους συνδρομητές της 1500 λεπτά προς όλους από κινητό και 1500 λεπτά προς όλους από σταθερό δωρεάν από 25 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου. Στείλε χ στο 1339 εντελώς δωρεάν, γιατί γιορτές σημαίνει να μιλάς με όλους όσους αγαπάς. Το έστειλε αυτό το μήνυμα, ρε, απίθανε. Ποιο μήνυμα να στείλει? Χ στο 1339. Όχι, θα μου μάθεις εσύ. Και φέρ τώρα το κινητό σου, δηλαδή ώρες είναι απίστευτο. Τι θα γίνει μετά, άμα το βάλω. 7 μέρες διαπληρώνεις κινητό. Καθόλου. 1500 λεπτά. Να θα το βάλεις τώρα εσύ. Τι να σε πω, ρε, δηλαδή ώρες ούτε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν έχεις κάνει το πιο απλό. Δεν το έκανα. Τι να σε πω, ότι ξέρω θα με. Αυτό το λέω γιατί υπάρχουν πολλοί σαν και εμένα οι οποίοι δεν ξέρουν από κινητή τηλεφωνία. Γέροι άνθρωποι. Να πάνε στα εγγόνια τους, στα παιδιά τους, να τους πούνε ρε παιδιά, βάλε με χ. Πώς το πες. Πες το ξανά. Στέλνεις χ στο 1339. Ωραία. Τέλειωσε. Να ξέρω... ακούει ο μπαμπάς σου, να ακούει η μάνα μου που είναι στο Αλτσχάιμερ. Ναι. Περίπου. Εντάξει, μεγάλοι άνθρωποι. Εντάξει, μεγάλοι άνθρωποι. Okay. Προπονούνται για. Σκάσε, βρε. Τόματα. Σκάσε. Τι σκάσε. Και εμείς σε λίγο καιρό έτσι θα είμαστε. Θα μας λένε. Μπορεί να μιλήσει με έναν άσκελα. Ζεις ακόμα, ρε, εσύ θα με λένε. Δεν πέθανες ακόμα, ρε, βρωμόσκελο, θα με λένε. Έτσι είναι. Εμείς κοροϊδεύουμε τους μεγάλους όταν είμαστε μικροί. Γινόμαστε εμείς μεγάλοι αν προλάβουμε. Περνάμε στον δρόμο, λένε άντε ρε κύριο τελείω, είναι μια ώρα με τα αμάξινα. Άντε βρε θα γίνει την πάρτι σε κορνάρι, σε κορνάρι, έρχεται δίπλα, α λέει γέρος είναι, δεν ασχολούμαι. Έτσι. Θα μου έρθει κανένας και σε κορνάρι και σε δει εσένα μέσα, πει τι αμαλώσω με αυτό το γέρο, με αυτό το κεφάλι που έχει. Έτσι πάει. Έτσι πάει, τι κάνεις μαγιά. Δεν θα μαλώσει γιατί με γέρο. Λοιπόν, γιατί θα μαλώσει, επειδή θα σε φοβηθεί, δεν αμαλώσει. Τι αφοβηθεί, την κοιλιά σου θα φοβηθεί. Την ταχύτητα το χεριό σου στο ξύλο θα φοβηθεί. Ή τις λαβές που κάνεις στο τζούντο θα φοβηθεί, ρε κόκκινε. Για πες μας δηλαδή να καταλάβουμε. Τι θα φοβηθεί. Άντε λέγει τα υπόλοιπα θέματα τώρα. Άντε πάμε. Ορίστε. Πάρ το τσαγάκι σου. Άντε λέγει. Σ' ακούω. Για τον Ηρακλή κλείσαμε. Κλείσαμε. Τα πάμε όπως έπρεπε. Τρεις μήνες λέει εδώ πέρα δεν κινείται φίλο. Και εσύ το έπεσε τώρα το Δεκέμβριο τα Χριστούγεννα. Εντάξει, άργησες λίγο. Όχι. Τι όχι! Όταν είναι πληρωμένη η φέτα. Να βγει τώρα να κάνει μαγκιά και τι είναι. Και ο άλλος από τον Κολυνδρό που πήρε τον Καταχά με διαιτησία 1-0. Να βγει και ο άλλος ο Ολλανδός, να βγει και ο Ιταλός, να βγει και ο. Όλοι οι πολύξεροι αυτοί να βγουν να μας πούνε. Άλλοι και τρεις άλλοι. Να βγουν οι πολύξεροι αυτοί που κάνανε αβάντα. Τον Παπαθανασάκη τον κάνανε αβανταδόρι. Να μας πούνε τι. Άλλοι και τρεις άλλοι. Πάμε στην ομάδα της καρδιάς. Η θεία μου η Χρυσαλή. Πάμε όπου θες, πάμε στην ΑΕΚ. Τι θες. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, λέγε. Λοιπόν, αν και. Είναι λίγο ο χρόνο. Παρακαλώ. Θέλω έτσι πολύ γρήγορα ναι, για να μην κάποιοι νομίζουν ότι όχι, έχουμε κάτι. Α τον ΠΑΟΚ. Είπαμε να πάμε στον ΠΑΟΚ, α τον ΠΑΟΚ. Έχω ένα θέμα το οποίο αφορά και τον ΠΑΟΚ. Αφορά και τον ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, όταν γίνανε τα Capital Controls. Ναι. 1η Ιουλίου. Μάλιστα. Βγήκαμε αυτό το μικρόφωνο και είπαμε ότι παιδιά, αν υπήρχε μία πιθανότητα να έρθει κάποιο καλό παίκτη, τώρα δεν υπάρχει καμία. Το πε. Το είχαμε πει, δεν ήμουν μόνο εγώ. Κύριε Μπερμπάτοφ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Διαψεύτηκες. Διαψευτήκαμε πανηγυρικά. Διαψευτήκαμε, ναι. Γιατί ήρθε. Ο Καπιάσο στον Ολυμπιακό. Ο Εσχέν στον Παναθηναϊκό. Ναι. Και ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Βάσει ονόματος. Ναι. Αν εξαιρέσει κανεί τον Εσχέν που ήταν 1,5 χρόνο τραυματίας. Μάλιστα. Ήρθαν από γεμάτες χρονιές και ο Καπιάσο ναι. και ο Μπερμπάτοφ. Μάλιστα. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι ήταν μεταγραφές βαλούτες. Ναι. Μισό λεπτό. Άνω τελεία. Πριν παίξουν. Πριν παίξουν. Πριν, ναι. Το όνομά τους έπαιξε για άλλες ομάδες. Ναι. Για τον Εσχέν και τον.
Για τον Εσκέν δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Για τον Καμπιάσο ξέρω ότι έπαιζε για ομάδες. Δεν θέλανε από τη Λέστερ να φύγει. Ποιες ομάδες? Από τη Λέστερ δεν θέλανε να φύγει. Δεν θέλανε να φύγει. Δεν θέλανε να φύγει. Όχι. Ωραία. Δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον Ρανιέρι. Μάλιστα. Το ωραία. Είχε πει. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Και γιατί δεν πήγε σε άλλη αγγλική ομάδα? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρεις, ρε φίλε. Βλέπουμε όμως ότι δεν έχει χρόνο συμμετοχή στον Ολυμπιακό. Ενώ στην αρχή έπαιζε. Ναι, ναι. Εγώ έχω ενστάσεις για το πόσο δεν μπορεί να παίξει. Μάλιστα, πιστεύω ότι μπορεί να παίξει. Καλά, έχει παίξει και ο επόπτης μπάλα και ο διαιτητής. Λοιπόν, ίσως γι' αυτό. Καλύπτεται το, ναι. Αντίθετα, βλέπουμε έναν Μπερμπάτοφ. Μάλιστα. Ο οποίος. Ναι, οκ, okay, είναι μεταγραφή η οποία ήταν marketing για να φέρει λεφτά από χίλια. Για marketing τον πήραν δηλαδή. Λέω, το δέχομαι να είναι μεταγραφή marketing. Άμα ήταν να σφαίρναν και την Καϊλή, φίλη του αυτού του. Του η Καϊλή δεν πουλάει φανέλες, ούτε φέρνει σπότι. Μα πουλάει ούτε φέρνει. Ξέρω εγώ τι να πουλάει. Α φέρνανε τη Ράπτη. Δεν θα φέρνει. Α φέρνανε, ξέρω εγώ, την Πετρούλα. Α φέρνανε, ξέρω εγώ, γήπεδο το γιο του Κούρκουλου. Γήπεδο είναι. Μάρκετινγκ. Όχι. Όχι σχολή καλών τεχνών, ούτε στριπτιζάδι. Όχι, να έχει τέσσερα κέρατα. Με τρελάνετε. Έχει δει διάολο με τέσσερα κέρατα. Άμα το είμαι σουρωμένο και με πέντε του μπορώ να το δω. Για λέγε ρε κότσι. Μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ. Τι μάρκετινγκ είναι. Εδώ μιλάμε για μπάλα. Μάρκετινγκ. Σωστή ή κουβέντα. Τι μάρκετινγκ να κάνει μια ομάδα ρε. Όταν τέσσερα χρόνια την μπουτίκ την έχει ο Ζαγοράκης. Άσε με καημένα για μάρκετινγκ. Τέσσερα χρόνια την έχει ο Ζαγοράκης την μπουτίκ και έχει βάλει εκεί πέρα. Εντάξει ο άνθρωπος τη δουλειά του έκανε βέβαια. Τι μάρκετινγκ. Για τον ευρωβουλευτή μιλάς. Για τον ευρωβουλευτή μιλάς. Πουλάς μια φανέλα του Γκαρσία και άλλοι 10 πουλάνε οι σύνδεσμοι και άλλοι 30 τα μαγαζιά που έχουμε εμείς και τα μπακάλικα. Τι μάρκετινγκ για μιλήσουμε. Για μπάλα θα μιλήσουμε εδώ. Ερώτηση. Για μάρκετινγκ θα μιλήσουμε. Ερώτηση. Λοιπόν, ήρθαν τρεις παίκτες. Ποιοι τρεις παίκτες? Παίξαν οι τρεις παίκτες. Τα τρία μεγάλα ονόματα. Δεν παίξαν. Δεν παίξανε. Λοιπόν, παρότι ήρθαν και δύο πολύ γεμάτοι. Συμπέρασμα. Τι συμπέρασμα? Όποιος έρχεται στην Ελλάδα, ή κουσουρλής θα είναι, ή σακάτης θα είναι, ή γέρος θα είναι, ή να πούμε σε φυσική κατάσταση, ή θλάσσης θα έχει, ή θα έχει, ξέρω εγώ, άνθρωπος προβλήματα. Ή μας περνάει για μάο-μάο. Ναι, ή μας περνάει για πολύ μάο-μάο, ή ξέρω ότι στην Ελλάδα το άσο ημίχρονο γίνεται διπλό τελικό, σου λέει εδώ είμαστε. Χιλιά δυο ρε, πού να ξέρω, ρε, ρώτα τους ρε κόκκινη, τι με ρωτάς εμένα. Ρε φιλέ. Άμα είπες ο κόσμος, εγώ, ο κόσμος, ο κόσμος σκέφτεται. Σκέφτεται. Ο κόσμος προβληματίζεται. Ποιος κόσμος σκέφτεται, ρε. Εδώ βγάλαν τον Τσίπρα που είπε ναι και ψηφίσανε ναι, όχι, ρε. Τι σκέφτεται ο κόσμος, ρε. Γιατί τον βγάλανε. Ποιος κόσμος. Για τον βγάλανε. Από το φόβο τους τον βγάλανε. Από το φόβο, τους τον βγάλανε. Βγάλανε. Όχι, με ρωτάς εσύ απαντώ. Εσύ απαγορεύεται να μην το πιάσεις γιατί τον βγάλανε. Για πες μου, ρε κόκκινη. Γιατί τελείως το αλυσβερίσει. Το δούνε και λαβίν. Δηλαδή το βγάλαμε να σε δώσω 10 ψήφους. Να βάλεις την κόρη μου στο δημόσιο και το γιο μου να το φέρεις φαντάρο εδώ. Ναι, ναι, για πες. Και από αντίδραση, επειδή τους έπεισε γιατί ήταν ο μοναδικός ο οποίος πούλησε πρόλογο και το πούλησε καλά. Ναι. Από αντίδραση πήγαν εκεί. Εσόπα, ρε. Οι παλιοί πασοξίδες, οι πρασινόκαπιες. Εσύ μην τους βρίζεις. Δεν ήμουν ποτέ. Δεν ήσουν ποτέ, αλλά στον Ευκλήδη προτεργάτη ήσουν. Προτεργάτη σε τι? Στις εκλογές. Μπορεί να βγει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να πει τι έκανα τότε. Ποιος ηγεσία? Η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ποια ηγεσία? Θα πεθάναν όλοι αυτοί. Η ηγεσία να βγει. Ήρθε ο συμμαθητής σου εδώ, σε έκανε ρόμπα να πούμε. Με έκανε ρόμπα. Η μόνη ρόμπα που υπάρχει εδώ μέσα είσαι εσύ. Με πουάβουλίτσες. Τι κάνει ο Μάρκος? Τσατίζεσαι. Την κουβέντα την πας. Εσύ την αλλάζεις. Τι αλλάζω? Ο κόσμος από αντίδραση ψήφισε. Ο κόσμος από αντίδραση ψήφισε. Ναι. Από το φόβο του ψήφισε. Να φοβηθεί τι? Σου πω τι να φοβηθεί. Ψηφίσαν όχι αυτοί όλοι. Όχι. Στο μνημόνιο είπαν όχι. Οι περισσότεροι είπαν τον. Είπαν όχι. Το 60%. Τι είναι, πλειοψηφία δεν είναι? Ωραία. Σε ένα μήνα μέχρι τις εκλογές βλέπαν τηλεόραση. Εννοείται. Τρομοκρατία, τρομολαγνία, πιστές τράπεζες. Μην μιλάς. Βλέπαν την Τρέμιρε. Ναι. Βλέπα τη Στάι. Ναι. Βλέπα τον άλλο, τον σοβαροφανή, τον πρασινοφρουρό, τον. Που έχει την Τατιάνα, την κρύα, τη γυναίκα. Ποιο είναι, ο Ευαγγελάτο. Πρασινοφρουρό ήταν αυτό, δεν ξέρω. Πρασινοφρουρό, η μάνα του μέσα στο Πασόκ ήταν. Δεν έχω ιδέα. Άντε, δεν έχει ιδέα. Ψαγμένο. Λοιπόν. Τι κουτσομπόλα είναι. Γιατί να μην είναι. Ο άλλο, ο γιο του Πρετεντέρη. Με τα τακούνια. Ο κύριο Πρετεντέρη. Ο κύριο Πρετεντέρη. Με τα τακούνια. Εκείνο. Το μπουκάλι του κλείστηκε. Βράσει το μπουκάλι του, τα στα εμένα ρώταρε. Του τρομοκράτησε. Ναι, αυτή η δουλειά του. Του τρομοκράτησε. Πάρα πολύ ωραία. Σε ένα μήνα αυτοί που είπαν όχι, πήραν τον ψήφο, δώσαν τον ψήφο στον Τσίπρα που είπε ναι. Σωστά. Πήγαν στη Νέα Δημοκρατία που είπε ναι. Πήγαν στο Πασόκ που είπε ναι. Ωραία. Το φόβο τους. Γιατί δεν πήγαν στο Λαφαζάνε αφού είναι άντρες, ρε, οι Έλληνες. Και να πούνε. Αδερφές. Όχι, φυσικά. Τι λες. Φυσικά. Και λέω, Λέβαντο, αι μαλάγα, λέτε. Κάτσε ρε γέρο, φρόνημα. Γιατί το λες αυτό? Γέρο. Ναι, γιατί το λες αυτό? Γέρος δεν είναι. Ωραίος γέρος. Πιο έξυπνος γέρος στην Ελλάδα είναι. Ο Αλέφαντος. Πιο έξυπνος. Και από μπάλα 4 τόνους. Τα αλάστα στην άκρη. Τα αλάστα στην άκρη. Λοιπόν,
Αφού ήσασταν τόσο άντρες ρε, και Ελλάδα ρε, μα θα κάνετε όχι ρε, μα... και δεν πήγατε με το Λαφαζάνι. Στάσου ρε λίγο να τα πω ρε, δεν προλάβω. Γιατί θα γίνει μπάλα μετά και θα μιλάμε για μπάλα. Γιατί δεν είπανε όχι, όχι ρε και να πάρε με το Λαφαζάνι και λένε την αγριογυναίκα πως γιατί... λένε. Το αντιθηλυκό εκείνο. Ούτε την Κωνσταντοπούλου. Την πρόεδρο της Βουλής. Την πρόεδρο της Βουλής. Γιατί δεν πήγανε. Όχι αντιθηλυκό ρε. Γυναίκα είναι απλά για άγρια χαρακτηριστικά. Σ' αρέσουν οι άντρες. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προβλητικό. Προβλητικό είναι. Προσβλητικό. Ας τη βγάλουμε σε μια πασαρέλα να δούμε. Μην την παντρεύεσαι εσύ. Μην την παντρεύεσαι. Μην την κάνεις κέφι. Είναι ένα πράγμα να βγει στην τηλεόραση. Ρε φίλε, συμφωνώ. Έχει πολύ άγρια χαρακτηριστικά. Άσε μας τώρα. Δεν μ' αρέσουν. Ρατσιστικό είναι αυτό. Άσε τώρα. Εντάξει. Ωραία. Πάρα κάτω. Εγώ, εσύ, οι ομορφάντρες, είπαμε τώρα τι. Έλα ρε τώρα. Σταμάτα ρε κόκκινε τώρα. Σταμάτα. Σαν άντρας είμαστε πιο ωραία από ό,τι Κωνσταντοπούλου σαν γυναίκα. Γιατί. Αν παντηθούμε και φτιάξουμε. Έχει παίζει κάτω η χολή. Ο Ιχολήπτη έχει παίζει. Έχει παίζει κάτω η χολή. Δεν μπορεί να συνέλθει. Γιατί σαν άντρε δεν είμαστε ωραίοι. Το ένα ματσί. Από ό,τι Κωνσταντοπούλου σαν γυναίκα. Έχει παίζει. Σηκώθηκε ο Καζαμπάκα. Του σηκώθηκαν τα μαλλιά πάνω. Αυτή έδινε το βενζινάρι. Πλάκα κάνει. Έδινε. Πλάκα το βενζινάρι. Πλάκα κάνει. Εντάξει, επειδή μικρά έκανε βάρη. Έχει δει βενζινά εσύ. Τρελό, έχουν βαρύ χέρι αυτοί. Τον Ηλία το θυμάσαι. Τον Μπάμπι. Του έλεγε τι μπορεί. Ο Τάσο. Ηλία. Ο μπαμπά του. Όπω το βόλιο. Πήγαινε, έλεγε. Οπότε, α εσύ το πα αλλού το. Εσύ θα μα κάνει τώρα γεωγραφία. Εγώ. Οπότε, ο πρώτο ο Έλληνα που θέλει την Ευρώπη, το μνημόνιο, για να βγαίνει να σκούζει. Του αρέσει να κλαίγεται. Του αρέσει να κλαίγεται. Έχει το DNA. Του Καψιάρη. Του Ξανθόπουλου, όπως ο Παοξής. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ερώτηση. Τελειώσαμε. Γιατί χαλάσαμε την κουβέντα, το πιο σημαντικό. Ήρθαν αυτοί οι παίκτες και δεν παίξαν. Μάλιστα. Λοιπόν, παρατηρείς διαφορετικές συμπεριφορές στον κόσμο των ομάδων. 100%. Δηλαδή, τι δηλαδή? Βλέπω στους φίλους του Παναθηναϊκού, ναι. Έπεφτε μεγάλο ξεφωνητό. Ναι. Γιατί λέγανε ότι είναι μεταγραφή βαλούτα. Όχι, και ω παίκτη που τον είδανε, τον κρίνανε με αυστηρότητα. Όχι, τον λέγανε ότι είναι μεταγραφή βαλούτα γιατί δεν παίζει. Παναθηναϊκή έχουν κουλτούρα. Στον Καμπιάσο είναι. Ξέρει, οι Ολυμπιακοί είναι σαν τον Άρη, ότι γινόταν. Ό,τι πει ο μεγάλο. Άμα σηκώσει το χέρι, σηκώνει και από το χέρι. Α, ναι, ό,τι πει το φω. Άμα κατεβάζει το χέρι, κατεβάζει το χέρι. Ναι, 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 ναι. Προσκυνητέ. Λοιπόν, ό,τι πει ο μεγάλο, λέει γεια σα. Τουλάχιστον αυτό πληρώνει ο μεγάλο. Είπε κανένα ζωή. Ναι, άμπραβο. Στον Πάοκ όμω. Στον Πάοκ. Είδα λίγο πολλές. Δηλαδή. Ξέρεις από πού ξεκινάει. Θα σου πω. Θυμάμαι σαν χθες, όταν κάναμε την πρώτη εκπομπή και καλαμπουρίζω, εγώ έλεγα καλώς ήρθε το παλτό και θα το χρησιμοποιήσετε και θα πιούν κάποιοι ούρες, σατανόγρια τον έφαγες. Λοιπόν, θυμάμαι σαν χθες τις φωνές σοβαρών παοξίδων που λέγανε. Αυτοί που είναι, που ζουν αυτοί. Θεσσαλονίκη. Σοβαροί παοξίδες. Σοβαροί. Σοβαρές φορές. Από μπάλα. Και μου λέγανε. Από μπάλα. Να τελειώσω. Και μου λέγανε ρε Γρηγόρη. Το προσωπολάτιο το βγάζει σοβαρό παοξίδι. Όχι ρε. Αυτό είναι προσωπολάτιο. Όχι ρε, θα σου πω το επιχείρημα. Αλλά... Και μου λέγανε ρε Γρηγόρη, είναι στου 5 καλύτερου που έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Και έλεγα είναι. Αυτό είναι το επιχείρημά του. Όχι. Ρε φίλε, δεν είναι λάθο. Να σου πω για του παοξίδι. Όχι, μισό λεπτό. Όχι, όχι, όχι. Ήρθε, είναι, εσύ συμφωνεί. Ότι... Είναι προσωπολάτρε και κριτικοί κάνουν βάσει των συναισθημάτων του παρά βάσει αυτό που βλέπουν οι παοξίδε. Δεν ξέρουν μπάλα. Τέλο. Δηλαδή, τι ξέρουν. Δεν ξέρουν. Μπαίνει μέσα ο Γκαρσία και περπατάει. Δεν πατάει περιοχή, δεν βγαίνει πλάγια, δεν κάνει, ενώ έχει ξέρει μπάλα, δίνει την παλιά ωραία κτλ. Το απαταιωνίστικο. Δεν ξέρει, λέει, τι έχει προσφέρει ο Γκαρσία, λέει, παλιά τι ομάδες πήγε. Ρε, τι με νοιάζει, τώρα τι κάνει. Ναι. Έβγαλε, λέει, μια ωραία μπαλιά. Αυτά ακού εδώ. Ναι. Από μπάλα μυρωδιά. Έρχεται, πώς το λένε, ο Κλάου. Ναι. Παοξή ο Κλάου. Ο Κλάου, πιο Μητρόγλου, ρε, Κλάου. Τώρα τον βρίζουνε. Μετά λέγανε ο Σαλμπιγκίδης, ο Δημητράκης, ρε παιχταράς είναι, ρε, ναι, ναι, ναι. Ρε δεν ξέρει μπάλα, είναι ταχύς μόνο. Το μισήσανε, μετά τον βρίζανε, όχι για την μπάλα και την προσφορά, επειδή τον μισούσανε. Μετά έρθει ο Μπερμπάντοφ. Παίζει ο Μπερμπάντοφ. Εμένα δεν με πειράζει που έρχεται ο παιχταράς και λες, ναι ρε φίλε, ήρθε ο παιχταράς. Ξεκινάει το μάτς, μπαίνει 30 λεπτά, δεν πιάνει. Τα άλλα 30 λεπτά βρίζει τους συμπαίκτες. Τα άλλα 40 λεπτά ξέρω εγώ και κάνει. Βάζει ένα γκολ με το γόνατο. Ξέρω και τα λεπτά. Δεν περπατάει, διαμαρτύρεται, μου χαλάει το σύστημα, την ταχύτητα της ομάδος, μου χαλάει τις επιθέσεις, τις γρήγορες. Χίλια δυο, δεν μαρκάρει, δεν γίνεται χαφ. Ναι. Χίλια δυο. Ναι. Τους λες, άμα πήρατε ένα παίκτη για να φορτώνει ο Πάοκ 80-20 κατοχή. Γιατί δεν κρατούσε τον. Ας έπαιζε ο Κλάους. Ας έπαιζε ο Κλάους, αφού κάνει την ίδια δουλειά. Ναι, λέει, θα δεις, λέει, θα τον περιμένουμε και τα λεπτά. Δεν βλέπει. Παίζει όλο σε τερματοφύλακα. Επειδή είναι ξένος, λέει θα δεις, λέει τι να δω. Όχι.
Εδώ είσαι λάθος. Άστα, ρε. Εδώ είσαι λάθος. Άστα, εγώ τα δεν είπε επειδή είναι ξένος. Άστα, ρε. Άστα, ρε. Άμα ήταν Έλληνας. Άστα, ρε. Άμα ήταν ο Χαλκιάς. Άμα ήταν ο Σιφάκης. Βρε καλέ μου. Άσε με τώρα. Άμα ήταν ο Καρκαμάνης. Είναι εθνική Σουηδία. Άμα ήταν ο Κιτσούνης. Ρε, είναι εθνική Σουηδία. Δεν μπανάνε, ρε. Βγήκε ο τερματοφύλακας της χρονιάς. Δεν με νοιάζει, ρε. Τα μάτια μου, ρε. Άσε με, ρε. Δεν διαφωνώ. Δεν με νοιάζει, ρε. Αλλά λέω αυτά. Στο ποδόσφαιρο. Το άσο ημίχρονο διπλό τελικό επικρατεί. Οι μάνατζερ και απατεώνες. Τι με νοιάζει εμένα τώρα, τι. Κάποιος τους ακούει. Λοιπόν, λέει τώρα. Ο Κίτσι δεν μπορούσε να πάει εθνική ομάδα. Ορίστε την εθνική ομάδα. Ρε εθνική ομάδα. Ο Γλύκος δεν έπαιξε εθνική ομάδα. Έπαιξε και δεν σταμάτησε. Έπαιξε εθνική ομάδα. Έπαιξε και. Λοιπόν, ο Γλύκος πήγε και εκεί. Και Κουτσί Μαρία. Τα μάτια μου τι λένε. Την... Ρε τα ματάκια μου τι λένε. Ναι, μαζί σου. Με νοιάζει εμένα τι έπαιξε αυτό. Εγώ τον είδα Champions League και αυτά. Δεν έκανε τι λούπες. Δεν με νοιάζει. Μπορεί να μην είδε ρεκόρ. Μπορεί να μην το είδε. Τόσο χαζός δεν είπα. Μπορεί μια φάση η οποία δεν είναι εις βάρος της ομάδος. Οι λεπτομέρειες που βλέπεις εσύ. Να τη γλιτώσει, αλλά εγώ μπορώ να δω με τις λεπτομέρειες. Που δεν μπορεί να δεις εσύ. Εντάξει. Αυτά τα περίεργα που ψάχνεις και κάνω διαφορά. Ψάχνω με ρε κόκκινε. Σε είπα όχι. Να μην σε χρέωσα όχι. Ψάχνω. Πάσου. Ναι. Αλλά λέω ναι, τι ότι έβαλε την παράμετρο το ότι μπορεί η μετάβασή του σε ξένη χώρα να τον άλλαξε λίγο. Όχι ρε, δεν πάρε για πια ξένη χώρα. Δεν όλα τα παιδιά του. Ο παιχταράς, ο αθληταράς. Μαζί σου. Δηλαδή τώρα στέλνω εγώ ένα γιατρό. Μεγάλο γιατρό εδώ, Έλληνα, Θεσσαλονικιό, το στέλνω στη Σουηδία. Εκεί τι πρέπει να πεθάνουν καμιά εικοσαριά μέχρι να μάθει. Όχι! Λοιπόν, τι να γίνει. Να σου πω κάτι. Αλλά... Θυμάσαι τι σου έλεγα για το Μπουντιάλ της Βραζιλίας, για το jet lag και κάποιες ομάδες. Τι jet lag, δεν για το jet lag. Τι είναι ο jet lag. Όταν αλλάζει ήπειρο ναι. Κάποιος. Ναι, ναι. Τον θέλει τουλάχιστον 15 μέρες προσαρμογής. Μάλιστα. Λοιπόν, πήγε τώρα στο Παγκόσμιο Συλλόγων. Ναι, ναι. Η Μπαρτσελόνα ναι, ναι. Από την Ισπανία, όχι 15 μέρες, ούτε 6 μέρες. Ναι, και... Στην Ιαπωνία. Ναι. Και έπαιξε. Ναι. Με κινέζικη ομάδα ναι. Και με την ναι. River Plate, ναι, στο ναι. Τελικό. Ναι, και τι. Τρία στη μία, τρία στην και άλλη. Και τι τρώνε αυτοί, τι πίνουν, ξέρεις. Να τελειώσω. Τι να τελειώσει, κόκκινε. Σάντουιτς τρώνε σαν και εσένα και σαβούρα από ποιο jet lag, η γυναίκα μου μαγειρεύει μια χαρά με στην αγόρια. Δεν έχει ανάγκη από εσά. Εντάξει, επειδή ακούει τώρα, νομίζει ότι. Ακούει η γυναίκα μου τώρα. Λάθο. Στη δουλειά. Μαγειρεύει η γυναίκα μου τώρα και. Στη δουλειά. Σε ακούει από τη δουλειά. Από τη δουλειά. Άντε, βρε, άλλη δουλειά δεν έχει. Άντε, ρε, μαγειρεύει η γυναίκα σου. Αυτή η κοιλιά από τη γυναίκα σου έγινε αυτή η σαβούρα εδώ πέρα. Αυτή η κοιλιά είναι επειδή μου τα έχει κάνει τόσα. Κατάλαβε από τι. Από αυτά που με έκανε τόσα. Τι να σε πω. Από κάτω είναι αυτά κόκκινα. Εκείνα κρυμμένα είναι. Η κοιλιά να αυτά δεν κρύβονται. Α, δεν κρύβονται. Γεια σου, ρε κόκκινα. Καμπάνε τα πατάει και τα σέρνει. Τα σέρνει. Μετά τρεις μήνες θυμήθηκε ότι ο Ηρακλής έχει πρόβλημα. Τα σέρνει. Δεν θυμήθηκα. Τι θυμήθηκα. Όταν υπάρχει κάτι, το αναφέρω. Α, μπράβο, καλά. Εσύ με το που ακού κάτι, σου αρέσει να το φτιάχνει. Όχι, περιμένω κανένα χρόνο να το κρύψω. Επειδή διαφέρουμε σε κάτι πολύ. Τι διαφέρουμε. Εγώ ψάχνω εδώ και από την άλλη μεριά τι γίνεται, από την άλλη όψη του νομίσματος. Ναι. Μήπως κάτι μου είπαν λάθος ή μήπως κάτι έχει μπει σε ένα χρονοδιάγραμμα. Σου πήρε κανένα εξάμεινο, να το δεις. Μου πήρε εξάμεινο. Ξέρω εγώ, τρίμηνο. Πόσο καιρό έχει κέρδισε ο Ηρακλής στον Παναθηναϊκό. Πόσο καιρό έχει κέρδισε ο Ηρακλής, ξέρω κανένα μήνα έχει. Ούτε μήνα. Ούτε μήνα. Άργησα να βγω στον κόσμο να πω τι συμβαίνει. Ξέρω εγώ, πανηγύριζες εδώ. Εσύ τι λες, σαν κριτής. Άσε ότι είμαστε φίλες. Άργησα. Τότε γιατί με χρεώνεις. Σε χρεώνω γιατί τα λες μετά. Τα κρύβεις, τα κάνεις. Ποιο είδες να κρύβω κάτι. Είδες να κρύβω κάτι. Όχι, σε αυτή την περίπτωση. Γιατί για αυτή την περίπτωση. Τα ανακλαστικά σου νομίζω ότι ήταν. Γιατί για αυτή την περίπτωση. Γιατί για άλλη περίπτωση, δηλαδή πού. Εντάξει, ας τώρα, άλλη τότε με τον Ηρακλή που υπήρχε πρόβλημα τον Τάκη. Από την πρώτη στιγμή που υπήρξε πρόβλημα. Εδώ, ρε, δεν τον και το είχα μάθει. Εδώ δεν τον έφερε στο χλεμπονιάρι. Δεν τον έφερα. Τον κάνω και αβάντα. Την αλήθεια πώ ήρθε. Πώ ήρθε εδώ. Ποια χαρά ήρθε. Τι ποιος ήρθε. Πώς ήρθε. Τι ήρθε. Το μια χαρά. Το πρωί ήμασταν στον πάνω όροφο. Σιγά, σιγά. Πώς είχε έρθει. Μια χαρά ήρθε. Τι ήρθε. Τσουβαλιασμένος είχε. Σώπα ρε. Τσουβαλιασμένος. Το κυνήγησε κανένας οπαδός. Νερό πίνουν στο όνομά του. Άμα βγει ο Μάνος. Εκεί δεν στεί ο Τάκης και δεν κάνει ο Τάκης. Γιατί δεν κάνει ο Τάκης. Ο Μάνος είναι ένας σοβαρός άνθρωπος που έχει τη γνώμη του. Ποιος είναι σοβαρός άνθρωπος. Ο Μάνος. Είναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, οι άλλοι έχουν τη δική του. Ο καθένας έχει μια διαφορετική γνώμη. Κανένα δεν είδα από αυτούς να κυνηγάει τον Τάκη αυτό. Η δουλειά του είναι για μένα. Κακώς δεν έχει κυνηγηθεί νομικά. Νομικά. Γιατί το κυνήγε το λες διαφορετικά. Νομικά δεν έχει. Ποινικές ευθύνες. Κουβέντα δεν έχουν. Εμένα με ενδιαφέρουν οι ποινικές ευθύνες. Πριν από εκεί. Εμένα με ενδιαφέρει η λαϊκή άποψη. Λοιπόν, και επειδή είσαι διαόλου κάλτσα, ναι, ναι. Αποφεύγεις να μιλήσεις για το βασικό. Γιατί μόλις μιλήσαμε για την ομάδα της καρδιάς στον ΠΑΟΚ. Ποιο βασικό, ποια ναι. Καρδιά μου, λοιπόν, τι ΠΑΟΚ, τι. Καταρχήν, λες ότι οι Ηρακλήδες δεν ξέρουν μπάλα, άμπαλοι έχουν πάθει χαριπαναγίδητα. Μην μιλάς για τους Αριανούς, αυτοί είναι μπασκετικοί. Μην μιλάς για τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, είναι άμπαλοι. Ξέρει κανένα μπάλα σε αυτήν την πόλη. Εγώ ξέρω. Εσύ. Ναι. Εσύ είσαι από τον πλανήτη Άρη. Από τον πλανήτη Πάοκ. Δεν είσαι εσύ. Όχι από τον όταν πλανήτη. Βγαίνει, είσαι Πάοκ. Είσαι από τον πλανήτη Άρη. Κοίταξε, αυτοί που βγαίνουν εδώ οι περισσότεροι δεν ξέρουν. Αυτοί που δεν βγαίνουν ξέρουν πολλά πράγματα. Αυτοί που δεν βγαίνουν. Και πολλοί που βγαίνουν. Ναι, άκουμε τώρα για να το σοβαρέψουμε. Τώρα, άμα ακούω και αυτό για να πουλήσουν κανένα φίλο.
Και επειδή δεν έχει θέματα. Λαϊκισμό δεν κάνει. Ναι, για το λαϊκισμό να κάνει τον Βεζιρτζή παράγοντα στα 70 για τον Πάοκ ότι θα κυνηγήσει τον. Βρε, αυτό να ήταν το πρόβλημα. Σταμάτα λίγο ρε. Και να κάνει τον Μπερμπάντοφ όταν περπατάει πρώτο παίχτη, ξεφτιλίζεσαι. Και παίζει 2%, 3%. Λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου. Όταν λες την αλήθεια όμως ο κόσμος το εκτιμάει. Όταν λέω οι Παοξή τώρα. Έλα μωρέ τώρα Μπερμπάντοφ και ποιο και έχει από πίσω. Έρχομαι εγώ και του λέω. Ο Βέλιο που έκανε 6 γκολ. Ο Μάντζιο. Ποιον έχει από πίσω. Ποιον έχει από πίσω δηλαδή. Ο Μάντζιος, ο Αργός, ο Ροχελικός, στο Λεβαδιακάκο. Να προκαλέσω. Με τον Κουρμπέλι Χαφ. Να προκαλέσω. Να προκαλέσεις. Ο Καρέλης και ο Μπέρκ τι έχουν από πίσω. Σωστό. Ο Μπέρκ ποιον έχει από πίσω. Ας τον Καρέλη. Γιατί έβαλε τα ίδια γκολ βάλε. Ποιον έχει από πίσω. Τι έχουν από πίσω. Ποιον έχει από πίσω. Από τις στέρυγες κάτω, ό,τι κάνανε και σένα. Ο Αραβίδης ποιον έχει από πίσω. Ακριβώς. Ε? Μπορείς να πεις πριν ότι είχε το Γιώχανσον. Τον Γιώχανσον έχει. Έκανε δουλειά. Τι δουλειά έκανε ο Γιώχανσον. Μπορεί να πεις ότι είχε Μπαρμπόσα, είχε το. Πόσο κάνει ο Γιώχανσον, ρε. Άλλο αυτό. Μας χρεώσατε το Μάρτες 8 κατοστάρικα και τον άλλο, το Μαγουλά. Αχ, πονάει. Πώς το λέγανε τον άλλο. Το Βενζινάρε, πώς το λέγανε. Το Μαντούρο. Το Μαντούρο. Και ο Γιώχανσον τώρα σας φαίνεται καλός, ε. Ο Μαντούρο έβαλε γκολ και τις πράδες. Δηλαδή τα χαφ που πλήρωσε ο Σαββίδης κάνουν 5 φορές παραπάνω από όλα τα χαφ. Και με λέτε εμένα ο Μπερμπάντοφ από ποιο. Αντέρε, φύγετε από εδώ πέρα. Από αυτό το είσαι σε καλή γειτονιά, φύγετε από εδώ πέρα. Σε έχω πει κάτι. Υπάρχουν παοξίδες και ο Κυρακλειδής που δεν βγαίνουν στο ράδιο. Αυτοί που βγαίνουν, δυστυχώς λίγα πράγματα. Εμείς θέλουμε αυτούς που δεν βγαίνουν να βγουν σήμερα. Θα βγουν σήμερα. Εγώ κάτι σε λέω. Σε λέω. Κάτι σε λέω. Θεσσαλονικιώτικα. Σε λέω τώρα. Σε λέω. Και το δείχνει μικρή σημασία. 2-0. Κωστάκι μου, 2-0. Λίγοι τα πιάνουνε. Δεν πήρα 2-0 Κωστάκι. Ωραία τα 2-0. Πόσο είναι φιλαράκι το σκορ. 2-0. Τώρα ξέρουν εκεί. Ντα. Παντού υπάρχουν αυτά τα. Ναι, άλλο. Εντάξει. Εκεί όμως ήταν χριστουγεννιάτικο δώρο, επίδομα Πάσχα. Και στις γάμα εθνικές κάτι χωριά εδώ δίπλα, άκουδο, γύρω γύρω που το παίζουν τίμιοι. Άκουζε. Α, και κάτι άλλο. Άσε να το πω. Κάτι χωριά εδώ κοντά μας, γάμα εθνικής, περιμένανε κάτι. Μην κελαϊδάτε γιατί θα μιλήσουμε. Ξέρουμε και ποιος έφερε τη σακούλα, ε. Πυγμάχος. Και τι χρώμα ήταν η σακούλα. Και κοντός κιόλα. Και τι χρώμα ήταν. Και βαρύ χέρι και έχει. Άντε, ξεφτυλιστάτε το ποδόσφαιρο και ζητάτε από εμάς τώρα να λέμε τι να λέμε, ρε. Ξεφτύλες. Και δεν μας δίνετε και κανένα μάτς. Αυτό είναι το χειρότερο. Το λαμογιά που λες. Δεν μας λέτε και ότι αυτό θα λήξει άσο τελικό. Αυτό είναι λαμογιά που λες. Θα το πούμε στον κόσμο. Εσύ δεν είπες θα λήξει η Ελευσίνα άσο. Άμα το πεις στον κόσμο θα αλλάξει το στίγμα. Αυτά τα λαμογίστηκαν σε μένα δεν τα λες. Άμα κάνεις μόνο. Σκιαπού είναι αυτό. Σκιαπού είναι, ναι. Θα σε πλακώσει το ξύλο μέσα στο σπίτι. Είναι λαμογίστηκα. Αυτό τώρα που είπες το τελευταίο δείχνει το χαρακτήρα σου. Δηλαδή δώσε μας κανένα μάτς εμάς να μην μιλήσουμε. Αυτό θες να πεις. Ίσα ίσα. Πώς είπες εσύ στο αμαρτωλό καφενείο άκουσα άσο Ελευσίνα. Αυτό. Θα το πεις εσύ. Φυσικά γιατί. Δεν μας είπες κανένα τέτοιο τόσο καιρό. Λες να ήξερα, ρε φίλε, θα ήμουν έτσι. Α, δεν ξέρεις, ε. Γιατί γέννησε από την μια μεριά, από τη μαγιά. Από τα λεφτά, ρε. Είναι, είναι φορτωμένο αυτή η τσέπη. Λοιπόν, τηλεφώνησε τώρα στο 2310-596-596. Η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, εταιρεία Σκιάδη Παροδήμου, σας προσφέρει το Kia Rio με 7 χρόνια εγγύηση, με 2 χρόνια σέρβις. Εντελώς δωρεάν. Και με συνολικό όφελος που δεν θα το βρείτε πουθενά άλλου στην αγορά, 3.300 ευρώ. Ακόμα εκεί είστε, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, μόνο για σήμερα, επειδή κάποιοι είπανε ότι δεν προλάβανε την τελευταία μέρα που το κάναμε, παραμονή Χριστουγέννων, μόνο για σήμερα, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 596-596 προλάβετε. Κοίτα, ο Μαρσελίνιο ελεύθερος. Μετά. Α, μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην ώρα των ακροατών, το 2310-90-90-90-90 δικό σα. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54-340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Vodafone, αφού τα Χριστούγεννα ήρθαν και εμείς τα υποδεχόμαστε με όλα τους τα έθιμα. Η Vodafone και φέτος συνεχίζει το έθιμό της και προσφέρει στους συνδρομητές της 1500 λεπτά προς όλους από το κινητό και 1500 λεπτά προς όλους από σταθερά δωρεάν. Ναι. Από 25 μέχρι και 31
του Δεκέμβρη. Στείλε χ στο 1339 εντελώς δωρεάν, γιατί γιορτές σημαίνει να μιλάς με όλους όσους αγαπάς. Έχει κόσμο? Έχει κόμμο. Έχει κόσμο. Λοιπόν, τέσσερις στην αναμονή. Τέσσερις στην αναμονή. Να σου στείλω χ, ρε. Τι χ? Για να πάρεις τα δωρεάν. Θα με στείλει χ? Ναι. Στείλε με χ. Λοιπόν. Πες στον κόσμο καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα ρε φίλε, καλημέρα. Καλημέρα ρε φίλε. Από Κόκκινο Χωριό. Κόκκινο Χωριό. Ποιο είναι αυτό? Έλα ρε Δαπτόπουλε. Ποιο είναι το Καταχάς, κόκκινο? Άιντε, άιντε. Ποιο ρε βλάχο το Κόκκινο Χωριό? Ο Καταχάς ρε. Α, ο Καταχάς είναι κόκκινο, ναι. Τι εσύ φάγατε? Είναι κομμουνιστές είναι όλοι εδώ. Σας διέλυσε ο Κολυνδρός 1-0. Έπαιζε λέει και ο γιος του Μαντζουράκη εκεί. Ναι και τι. Τίποτα δεν έκανε. Τι τίποτα ρε, τρεις κλασικές ευκαιρίες είχαμε τέλος πάντων. Εγώ πήρα για ένα άλλο πράγμα να μιλήσω, για τον Μπακ. Ποιος το, τώρα με τον Καταχά Κλάιμαϊν. Αυτό που λες για τους πανηγυρτζίδες οπαδούς, που λέτε, δεν είναι, δεν ισχύει μόνο. Πώς δεν ισχύει, ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Τι δεν είναι πανηγυρτζίδες? Δηλαδή, αν πάω Μπακ τελικό κυπέλου, δεν θα θέλω να πάρει στο τελικό. Πήγαμε τελικό. Και το παλατάκι είναι άδειο. Στο μπάσκετ είστε πανηγυρτζίδες. Τι είστε? Ράστε με να μιλήσω λίγο. Δεν λέω ότι είναι η παοξίδες. Αλλά είναι όλων των ομάδων πανηγυρτζίδες οι οπαδοί. Δεν υπάρχει οπαδός που να μην είναι πανηγυρτζής. Όπου πρέπει τίτλο πηγαίνει εκεί. Τι πιο απλό. Δηλαδή μαζί με όλους τους οπαδούς που είναι πανηγυρτζίδες. Εσύ και τι ομάδα είσαι φίλε? Παοξής. Παοξής πανηγυρτζής. Δεν μου λες για τον Μπερμπάτοφ. Πανηγυρτζίδες πήγανε. Είστε πανηγυρτζίδες ή όχι? Είναι επιτυχημένη μεταγραφή? Όχι. Ο Καπιάσου είναι επιτυχημένη μεταγραφή? Δεν, εντάξει. Ο Εσχέν είναι επιτυχημένη μεταγραφή? Εντάξει ρε, από αυτές τις μεταγραφές μόνο κερδισμένος βγαίνεις. Πώς βγαίνεις κερδισμένος ρε φίλε? Από τις φανέλες, από όλα αυτά. Θα πάει ο Σωσίδη. Ρε ήρθε ο Μπερμπάτοφ και δεν είχαν τυπωμένες 100.000 φανέλες. Σταμάτα λίγο ρε. Λοιπόν, ξέρει τι λέει αυτός. Θα πάει στο σύνδεσμό του εκεί στον Καταχά, θα πουλήσουν 500 φανέλες, θα οικονομήσει. Αυτό λέει. Θα πάει ο Σαββίδης, θα πουλήσει την μπουτίκ φανέλες, ο Πάοκ ποιος νοιάζεται. Σαν τους Αριανούς δηλαδή ένα πράγμα. Εμείς θα οικονομήσουμε και ο Πάοκ ας μην τα βάζει τα κόλλο Μπερμπάτοφ, δεν βαριέσαι. Τι ωραία είστε ρε. Αφήστε με να μιλήσω. Έγινατε και του μάρκετινγκ. Τι ωραία είστε ρε. Πω πω ναι. Φαλακρέ, είσαι ανυπόφορος. Α, είμαι ανυπόφορος. Τι είσαι βρε, τι είσαι. Ανυπόφορος, μας έχεις σπάσει τα νερά. Πήγε από δάρε με τη φωνή του αυτού με παρουσιάζει. Του Μπόλεκ. Πώς το λένε ρε αυτό της Πανολίδου? Του Άδωνη. Με τη φωνή του Άδωνη, φύγε από εδώ πέρα, επόμενη γραμμή. Άντε να κάνεις. Ναι. Πήγε στον Κολυνδρό, σε πλακώσαν εκεί πέρα στις κλωτσιές. Έλα, εκεί, το δεξιό χώρι εκεί πέρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλά να είσαι φίλε. Βαραβάς. Γεια σου Βαραβά. Τι έγινε? Τι γίνεται? Κόκκινο Βαραβάς, μιλάτε χριστιανικά, έλα. Βαραβάς. Χαίρετε. Α, κύριε Κόκκινε, τα αφεντικό σε θέλει ρε. Γιατί δεν έρχεται να με βρει? Ναι, να έρθει να σε βρει και θα σε πάει για το καζίνο, λέει, γιατί βάλτε να πάνε. Είναι οι μέρες τέτοιες τώρα. Μπορείς? Άμα δεν πληρώσει, δεν πάμε πουθενά. Ο Κόκκινος, φίλε, διδάσκει μόνον με ωραία μαθήματα. Θα πληρώσει και θα πάμε. Πώς ήταν στο έργο ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ? Πόσα δίνει, ρε φίλε? Στον Κωνσταντάρα είχε πάει ο Μαλούχος και του μάθαινε στο καφενείο. Πόσα δίνει, ρε φίλε? Πόσα δίνει για να μάθει? Γεια. Πόσα δίνει τα αφεντικού? Ναι. Θα σε πάει από εκεί από κοντά, θα τα πείτε και όσα θέλετε. Εντάξει. Πάρε τηλέφωνο να μιλήσουμε. Όχι τηλέφωνο, θα έρθει από εκεί να σε αρπάξει το χέρι. Να μ' αρπάξει. Είναι αφού τα δει. Να σε αρπάξει, να σε βάλει στη λιμουζίνα και να πάτε για το καζίνο. Ρε φίλε, αν δεν πέσει η μπακύρη, δεν πάμε πουθενά. Δεν πάει. Καταλάβες. Μάθημα δωρεάν δεν υπάρχει. Το Ζάβα πέθανε. Ξύπνησε. Ξύπνησαν. Έτσι. Η γειτονιά τι λέει τα γύφτικα εκεί πέρα μέσα? Καλά είναι τα γύφτικα, μια χαρά είναι. Απλά ένας γύφτος εδώ και 50 χρόνια δεν δίνει το σπίτι εκεί και καλά κάνει για να περάσει ο δρόμος. Πολύ καλά κάνει. Ξέρεις τι θυμάμαι από τα παλιά, ρε, το Σάββατο Ξυλογιάννη. Ρε. Τα είχαμε πει, θυμάσαι το Σάββα? Πρέπει ποιο Σάββα τον Τάσο τον γύφτο το θυμάσαι, ρε. Θυμάσαι, ρε. Τι μονομαχίες γινόταν εκεί, ο Βαγγέλης, ο Γιάλας, ο Μόμτσας. Ας ο Κόκκινος τους έτρεμε εκεί, είπατε με το εξαπτέρι. Το Μόμτσα τον έτρεμε ο Κόκκινος. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα. Ναι, κύριε. Έλα. Χρόνια πολλά υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Φώναζε πιο πολύ και υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία. Μπράβο, ναι. Υγεία σε όλους. Σαν την υγεία δεν υπάρχει. Λοιπόν, τα άμα συνοδεύεται για μερικά εκατομμύρια, καλά είναι, καλύτερα. Ναι, ήθελα ένα λεπτό να μιλήσω με τον Γρηγόρη για τον Ηρακλή. Να μιλώσει για τον Ηρακλή. Θέλουμε, ρε φίλε. Ανάτος, εδώ είναι. Λοιπόν, Γρηγόρη,
Είχαμε μιλήσει και πριν καιρό. Είπαμε ότι όχι τα 100 χιλιάρικα δεν θα δώσει. Φράγκο δεν έχει. Εσύ το είπες, εγώ είπα ότι έχει. Λοιπόν, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν έχει, Γρηγόρη. Μπορεί να ξέρω δύο πραγματάκια παραπάνω. Φίλε, λοιπόν, μπορεί να μου λύσει μια πορεία. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Μισό λεπτό, μπορεί να μου λύσει μια πορεία. Ναι. Κάποιος που δεν έχει. Ναι. Είναι δυνατόν να παίρνει εγγυητική από τράπεζα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ανεύκολο. Τώρα θέλω λίγο σοβαρά. Αν κάνεις μια εταιρεία real estate έξω και πάρεις ένα βάλει. Φίλε, στην Ελλάδα το capital control θα πάρεις δάνειο. Έλα τώρα. Σε παρα. Ψαχτείτε να πουλήσετε στον Ολυμπιακό το βέλιο να λιγδώσει τα ντεράκι σας γιατί. Σε παρακαλώ. Να μιλάμε σοβαρά τώρα. Λέμε τώρα για τις μεταγραφές, έτσι. Λέμε τώρα για τις μεταγραφές. Όταν σου είχα πει ότι γιατί δεν δίνει εισιτήρια σε άλλους. Θυμάσαι. Να τα. Το πεζές άπλας. Ωραίο. Θα έχουμε. Δεν θα υπάρχει ρευστό όταν δεν δίνεις εισιτήρια στα ντέρμπι. Ναι. Να κουνομήσεις, να πάρεις λεφτά μέσα από το Χατζόγλιο. Να έχεις 5 φράγκα να κουνηθείς. Κατάλαβες, θυμάσαι πως κάποιος λέει ας πάει η θύρα 10 να κάνεις μεταγραφές άμα δεν έχει. Έτσι είναι ρε. Η θύρα 10 δεν αφήνει. Η θύρα 10 να γίνουν μεταγραφές. Δηλαδή, δεν μου λες, τι θα γίνει και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Οι άλλοι παίρνουν. Τώρα καθόμαστε και πιανόμαστε. Ρε φίλε, οι οργανωμένοι πήραν τα περισσότερα διαρκείας. Ναι, τα πήραν, εντάξει, δεν. Και σου λένε. Εμείς δεν θέλουμε να βλέπουμε παοξίδες εδώ. Μα τα λεφτά θα πάρεις. Γιατί από αυτούς δεν πήρε λεφτά. Κοίταξε Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο βρώμικο που υπάρχει στην Ελλάδα. Και εμείς καθόμαστε στον πλανήτη Γη, φίλε. Να σου πω κάτι. Καθόμαστε και λέμε γιατί δεν μας δίνει ένα πέναλτι. Με ένα πέναλτι μπορεί να πάρεις το πρωτάθλημα και να πάρεις 200 εκατομμύρια. Ας είναι και μαϊμού από το κέντρο του γηπέδου. Κατάλαβες. Δηλαδή ο άλλος κάτω ο χοντρός είναι μέσα στην βρωμιά, να πούμε. Είναι μέσα στην βρωμιά. Αυτό θα με πειράξει το πέναλτι 200 που θα βάλω στην άκρη. Να πάτε εκεί με το μπιφτέκι έξω από το Καραϊσκάκι και να ζητήσετε συγγνώμη. Και εμείς, άντε, γεια. Τώρα, γεια χαρά, άντε. Τα λόγια τα παχιά, εγώ τα άκουσα. Να δω το μπιφτέκι τώρα τι θα πει. Είναι ηγέτης. Καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Εκτός αν κερδίσει την Καλονή κόκκινο και γλιτάρεις έτσι, οπότε. Αλλά πρέπει να πληρωθούν και οι παίκτες. Ναι, σφιχτό σε βλέπω, ναι. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, σε ακούμε, φίλε, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα. Λοιπόν, κόκκινε, ναι. Μπορεί να βάλει τον ύμνο του Άρη για να τρελαθεί λίγο ο Ραπτόπουλο. Να για να του βγει καλά η χρονιά. Να βάλω τον ύμνο του Άρη. Ναι, ναι. Του για Άρη θες να βάλουμε τον ύμνο, φίλε. Μπερδεύεσαι. Γιατί να μην το βάλουμε. Του Super 3 βάλε, ρε. Ποιο Άρη. Του Super 3 θες, ρε, φίλε. Εσύ τι είσαι, περίμενε. Σουπεράσαι. Ευθέως ερώτηση. Σουπεράσαι, ρε. Ρε. Είσαι Άρης ή Σουπερά. Πασοξίσεις ή Έλληνας, ρε. Άρης, περίμενε, κάτσε. Γιατί χαζό. Άντε, βρε, χαζέ. Βρίστονα, εγώ τον έβριζα. Χαζόν. Σε είπε χαζό. Άκου, φίλε. Δεν πειράζει, ρε. Άκου, φίλε, αφιερωμένο. Δώσε, ρε. Αβάντη, μαέστρο. Ανταργιανάρα, δώσε. Άντε, βρωμόρι, Πετόπουλε, τώρα. Για τον Ραπτόπουλο είναι αυτό. Αφιερωμένο για την ομάδα της καρδιάς του. Καλοφάγωτα, ρε, βρωμιάρι. Καλοφάγωτα, ρε, βρωμιάρι. Δώσε τον ύμνο, ρε. Μεγάλη, όλοι εσένα. Τι ήμουν ρε κόκκινε με το. Το game over είχες πάει τότε με τους δικούς σου. Τι άρι, τι άρι, τι άρι. Το game over δεν πήγες τότε. Με το φίλο στον Κασιαμπία και πόβες τον κολάρο. Σε πονάει, καθόλου. Άρι, άρι, εσύ είσαι το καμάρι. Φάλα κρέμας. Πάμε στον επόμενο, ναι. Ναι. Γιατί, γιατί μας ρίχνεις ρε φίλε, πεσμένος ακούμε. Ναι, καταρχήν χρόνια πολλά. Καταρχάς ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ. Παιδιά, αν θέλετε να παίρνουμε τηλέφωνο εμείς που θέλετε να μιλήσουμε για μπάλα, από εσάς εξαρτάται, κλείστε Μάνους, Αντωνιάδης, Βέλγους, Ολλανδούς. Όλοι χρειαζόμαστε φίλε. Πίστεψέ με φίλε, έλα όποτε θες εδώ. Ρε παιδιά. Έχει καταντήσει αυτό, ξέρουμε τι ώρα και τι ώρα θα βγουν. 3 και 5 ο ένας, 3 και 10 ο άλλος. Και το κακό ξέρεις ποιο είναι, αν μιλούσαν για μπάλα. Δεν θα είχα πρόβλημα. Δηλαδή, το πολύ ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, με τις άλλες και ένα άλλο κακό. Καλέ μου άνθρωπε. Ο καθένας, φίλε μου. Να μιλήσω λίγο. Ναι, παρακαλώ. Ο καθένας πρέπει να ασχοληθεί με τη δική του ομάδα. Και αν θέλεις να πάμε στο δεύτερο που ήθελα να πω, το κακό με την μπάλα και το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι αυτό. Βλέπεις έξω πάντα 5 γκολ, γυρνάς στο γήπεδο και κάθονται και ψάχνουν γιατί φάγαν 5 γκολ και τι μπορούμε να αλλάξουμε εμείς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εδώ τρώει ο Πάκο, εγώ πάω ξύσουμε και τους τα λέω, μαλώνω. Τρώμε 3 γκολ από τον Ολυμπιακό ή από οποιοδήποτε και ψάχνουμε να βρούμε αυτή ο διαιτητής. Παίρνει οι κερκίδες αυτή, το χόρτο αυτή. Τι είναι αυτά ρε, σκύψτε τα κεφάλια, δουλέψτε να δούμε και θα γίνουν οι ομάδες, όλα θα γίνουν.
Όταν δεν ασχολούμαι με τους άλλους και να ασχολούμαι με τον εαυτό μου, όλα θα γίνουν. Ναι, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, κάτι. Δεν υπάρχει θέμα να βγάλουμε εμείς κάποιον ή να βγάλεις εσύ κάποιον άλλον. Αυτό λίγο βάλτε το καλά στο πιανό σας. Δεν υπάρχει πρόβλημα να βγάλουμε εσένα ή κάποιον. Όποιος προλαβαίνει και πιάνει. Όχι, δεν είπα ότι τους βγάζετε. Δεν καταλάβατε, ρε παιδιά. Υπάρχουν κάποιοι που το πιστεύουν αυτό. Όχι, βέβαια, δεν είναι αυτό. Α τη μύρλα, μοναδεφάκι μου, μέρα που είναι. Α τη μύρλα. Άντε, φιλιά, για χαρά. Και εσύ να είσαι καιρό. Παρακαλώ. Ναι. Σιγά. Ναι. Σιγά. Ναι. Ναι. Καντίνα, ψυχάρα για πάντα, Αργιανάρα. Ναι. Χρόνια καλά. Χρόνια καλά, πες τα. Όχι πολλά, ρε. Καλά, το κοτσάκι. Όχι πολλά. Το Κώστα. Ρε, κουφάλα, 71 είσαι. 71 είσαι. Σε πειράζεσαι, ένα. Γιατί όχι πολλά. Ζηλεύεις, ρε. Άμα είναι όχι πολλά, πέθανε, ρε. Γιώργα ρε, ναι. Γιώργα ρε, ναι. Πες την ατάκα που με έχεις πει από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και τρελαίνει το φαλακρός. Τα ψάρια τι είναι και πως πρέπει να τα τρως. Τα λεφτά. Τα λεφτά. Φρέτσα. Τα λεφτά, τα λεφτά. Είναι τα, σαν τα ψάρια, φρέσκα. Πρέπει να τα τρως φρέσκα και να τα ευχαριστηθείς. Μπράβο. Μην διαμαρτύρεστε τώρα για τον Τσίπρα, τα φάγατε φρέσκα. Καθίστε τώρα στο γεροκομείο εσύ και ο Κόκκινος και εγώ μαζί. Με τις νοσοκόμες να βρωμάμε εκεί πέρα 5 μέρες άπλητη. Α, φρέσκα ήθελες να τα φας. Παλιόσκυλο. Α, παλιόσκυλο. Εσύ είσαι μια χαρά, ρε. Λέγε Γιώργο, λέγε. Τι. Είσαι υγιής, εύρωστος. Εύρωστος. Έχει και σκύλο. Α, να σου ζήσει. Τα βρήκανε κιόλας, ε. Ναι. Τα βρήκανε μετά την αποχή που είχανε. Τον παίρνω χτες το βράδυ, μιλούσαμε για δουλειά. Κάποια στιγμή λέει, έλα εδώ Μάρκο αγόρι μου. Γουτσου, γουτσου, γουτσου. Τι κάνεις Μάρκο. Μιλούσε στο σκύλο, ρε, δεν υπάρχει. Το λέω, τι είπατε ρε Κώστα. Μιλάμε με τον Μάρκο. Λέω, καλά με αυτόν. Σου γύριζε το πισινό του και κουνούσε την ώρα. Τα βρήκαμε, λέει τώρα, λέει, τα βρήκαμε. Α, έτσι, ε. Πού χάθηκε αυτός, ε. Ο Μάρκος ή ο Φαλακρός. Και οι δυο. Θα μας κάνεις καμιά φασολάδα να έρθουμε ρε κοπού. Αμα, ναι. Στάρεις, ε. Εγώ. Θα πάρουμε και τον Χριστίδη μαζί, τον Νίκο. Ναι. Εσείς είσαι κολλητοί. Εντάξει, εντάξει, δεν προλαβαίνω, ρε. Λοιπόν. Τον Νίκο. Λοιπόν, το λόγο μου μέσα στο Γενάρη θα έρθουμε. Έτσι. Ναι. Θα βουτήξω τον Φαλακρό και το φέρω, στο λόγο μου. Έτσι. Ναι, έγινε. Δεν με πιστεύεις. Ναι. Τέτοιο φιλαλήθη άνθρωπο δεν το πιστεύεις. Δεν με πιστεύεις, ε. Τέτοιο φίλο της αλήθειας, ναι, δεν το πιστεύεις. Γελάς με αυτόν τον καραγκιόζι. Δεν γίνεσαι καλά με τίποτα, ρε, καράβε, ρε. Γελάς, ρε. Να είσαι καιρός. Έγινε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Σε δώσει καμιά μπουνιά, ο Γιώργο. Είναι να με δώσει τον Αλμπερτόζη, έδωσε και το ξέρατε. Φωνάζω και το ίμιση το έχω φτιάξει εγώ, παρακαλώ. Ξέρεις ότι μια μέρα, ξάσου λίγο, είναι ο Γκαντίνας 35-40 χρονών, με την οικογένεια, δύο παιδιά μικρά και με το αυτοκίνητο. Κάτι έχει γίνει και το βρίζει ένα. Λέει μια βρισιά, είναι ο άλλο που τον βρίζει αρσιβαρίστα. Κατεβαίνει ο Γκαντίνας, τι έγινε, ρε φίλε, του δίνει μια μπουνιά αρσιβαρίστα, τι το θέλε. Τον κάνει τον αρσιβαρίστο Γκαντίνας μαύρο στο ξύλο, παιδιά. Από αυτόπτες μάρτυρες. Τι μπουνιές, τι κλωτσιές, το δαγκάνει κεφαλοκλειδό με το ζώο, το ρίχνει κάτω, το πατάει. Μετά δύο μέρες πάει σε ένα σούπερ μάρκετ στην Περαία. Βρίσκεται με τον αρσιβαρίστα. Έχει δει σκύλο να τρέχει. Ρε τον τρελό, ρε. Τι δύναμη δίνει ο Θεός σε κάτι ανθρώπους, ρε. Γιατί να μην το τι γομάρι, ρε. Πάμε στον κόσμο, έλα. Τι το παρακαλώ. Δεν τον αφήσαμε να μιλήσει ποδοσφαιρικός όμως. Του το γύριζε για φασολάδες. Τι να πει, θα μας γυρνούσε καμιά 50 χρόνια πίσω, μας έλεγε για τον Κλεάνθη Βικελίδη. Ας, έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στράτο, εσύ είσαι. Ο Στράτος. Στράτο, εσύ είσαι. Ναι, ο Στράτος. Ο Αμυρά, έλα ρε Αμυρά. Έγινε. Με τρομάζει Στράτο. Βλέπαμε ένα σύνδεσμο με το φιλό. Ναι. Έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ, γιατί τώρα το πήρα. Σαφ, θα το πω τώρα. Ναι. Χρόνια πολλά, Κωστή και Γρηγόρη. Έτσι. Χρόνια πολλά. Γρηγόρη, θα σου κάνω μια ερώτηση. Δεν θέλω να μου απαντήσει τίποτα. Θα το πει όταν κλείσω για να μην γράφουμε. Ναι. Θέλω να μου πει πόσες φορές πήγε στο Καθατζόγλιο, είσαι 45, εγώ είμαι 42.
και δεν είδες και τα δύο πέταλα και στο ρολόι και το απέναντι την ένα ασπρόμαυρη. Τελειώσαμε μαζί σου. Θέλω Κώστα να μου αναλύσεις πόσο ναι. πάω με Μπάνον. Τον Μπάνον. Είχε στο 30 λεπτό ένα με δύο γκολ με λεβαδιές, πλατανιές, τέλος πάντων, και με ντέρμπι, με Ζάιτ, δηλαδή 4-1. Τρία φάουλ από δεξιά μεριά σου. Θυμάσαι, ακόμα έπαιζε. Άλλα χρόνια, φίλε, άλλα χρόνια εκείνα. Άλλη μπάλα. Γιατί επιλέγαμε και την εστία της 4, άμα θυμάσαι. Και είχαμε δύο. Τι σύστημα παίζαμε, θέλω να μου πεις. Έπαιρνε την 4, έκανε ένα pressing ψηλά στο δεκάλεπτο. Έβαζε ένα γκολ. Ψηλά στο δεκάλεπτο, ναι. Έβαζε ένα γκολ με pressing ψηλά. Στο δωδεκάλεπτο, ουαού, το έπαιρνε ένα 0, έκανε μια λεφτό, 2-0 τελείωνε. Εκεί έγινόταν η δουλειά. Και εκτός έδρας, γιατί δεν μπορούσα να δω τον εαυτό μου. Αυτό, φίλε, είναι το σύνδρομο της κάτω τούμπας. Το έχω και εγώ. 45-50 χρόνια. Το έχω και εγώ το σύνδρομο της κάτω τούμπας. Μάλιστα. Άμα πάω δηλαδή εξάρχεια Κολωνάκι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χαθώ. Έχω το σύνδρομο του χωριάτη, πώς να σου το πω. Με 6 αθηναϊκές ομάδες 50 χρόνια, αν έχω πάνω από 30 διπλά, δεν το βλέπω. 40 με 30, 35 και γύρω. Δηλαδή εννοώ Πανιόνιο, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ, Πανιόνιο Εθνικό, βάλε Φωστήρα, βάλε... Προοδευτικές. Εγάλεα. Πάτρα, ναι. Κόρινθους, ξέρω εγώ. Πόσα διπλά να έχω σε 45 χρόνια, εσύ πιστεύεις. Δεν είναι αυτά τα οποία είναι ανάλογα με την ιστορία σου. Δεν είναι. Α, μπράβο. Δεν είναι. Έλας, όχι. Να σε καλά, φίλε. Το σύνδρομο της Τούμπας. Πώς? Ρε φίλε, να με συγχωρείς, δεν θέλω να μου παρεξηγήσεις. Δεν είναι έντιμο αυτό που κάνεις. Μία κουβέντα, η ερώτηση θέλει απάντηση εκείνη την ώρα. Μετά θα θεωρηθεί ανέντιμο. Η σιωπή του διαδεικνύει να πούμε. Γιατί να φοβηθείς, ρε φίλε, έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Εταιρείες κονομάνε και αμαλώς έχω μέσα. Λόγω χρόνου φοβήθηκα και δεν προλάβω να ρωτήσω αυτό που ήθελα στον Κώστα. Δηλαδή δεν θυμάσαι τι γινόταν παλιά, τι ωραίο χουλιαμά είχαμε σε Καζατζόγλιο, δυο κερκίδες ασπρόμαυρες. Δεν θέλουν λεφτά ρε αυτοί τώρα, δεν θέλουν δανεικούς, θα πάει τώρα ένα γύρο φτώχεια καταραμένη, οι Τούρκοι και σε αερογραμμές, τι έγινε το εκατομμύριο που μας έλεγε. Παιδιά, καλή χρονιά να έχετε. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Λέει οι Τούρκοι σε αερογραμμές και άλλες 50 εταιρείες ρε κόκκινο. Πες μας ρε κόκκινε, πες μας ρε. Πάμε ρε, πάμε, παρακαλώ. Έλα ρε φίλε, γεια χαρά. Γεια σας. Γεια χαρά. Έλα Νικόλα. Έλα Νικόλα μου, έλα Νίκο μου. Κοιτάτε, νομίζω καταπίνει την καραμέλα, μόλις ακούει την δικιά μου τη φωνή, αρχινάτε να πούμε να ανακρόνιζετε όλο το στούντιο εκεί πέρα μέσα. Εμείς. Ποιος εγώ, για εσύ ρε φίλε. Με σένα είμαστε ντόμπροι και είσαι ντόμπρος. Όταν άκουσα τη φωνή μου γίνεται στο πιτήριο σκέτο. Γιατί να τα χαρά, γιατί ρε Νικόλα, εσύ επειδή θες να λες πράγματα χωρίς να σε διακόπτουμε, γι' αυτό. Γι' αυτό. Σε πω κάτι, θα να πούμε λίγο πέντε πράγματα από το οποίο να πούμε εδώ η πόλη μας στο χωριό που λέτε στο χωριό, εγώ το λέω κολοχώρι το λέω. Μισό λεπτό, μην το κλείνεις. Νικόλα, επειδή εδώ είμαστε πολύ με το καθώς πρέπει, αν έχεις την καλοσύνη, όχι μη λες τέτοια πράγματα. Φίλε, γιατί γέλα θα πω εγώ. Δεν είναι. Ξεκινάμε, βέβαια, ξεκινήσουμε τερμή σάκια. Ναι. Μπράβο. Εδώ ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτοί εδώ που πατάνε το τροπίο, που πατάνε το Μπακιστάνα, αρχινάει που ολύνεται. Και τι απάνω. Πρώτον, αυτός ο κύριος νομίζει ότι νομίζει ότι πήρε το ΙΣΕΚΑΠ στο Μαγέρα Παλάς. Αυτό είναι όλο παραμύθι κανεί μας. Δεύτερον, αυτήν ένα λέει ότι είναι με τα ρούλια από τη Ρουσία. Ποιος είναι ρε φίλε, τίποτα δεν είναι. Ένα τίποτα, ένας προκέρης ο οποίος που παρακτάνει τον Παλαρά. Και μας λέει κάτι άλλο. Σε κάτι άλλο έχουμε κάτι που είναι κάτι που παρακτάνει τους δικηγόρους που είναι και μπράβη της ΠΑΟΚ. Ας είναι ένα φίλο για μένα, λοιπόν αυτά. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν τα ξέρετε. Τρίτον, αυτός ο κύριος που πήρε από την Ρωσία, ναι. Από τον πρώην διατητή και κάνει που είναι ναι. το διευθυντή που κάνει, έτσι, που είναι που είναι έμιστος υπάλληλος της Συντρακόμ, όλοι αυτοί είναι η Συντρακόμ, έτσι δεν είναι, μήπως δεν ψέματα. Και ας πω κάτι άλλο, Διάκο.
επιτρέχουν πιο εγωλήπτης. Το αφεντικό σας και τα αφεντικά της πόλεως μας πάλι μια βόμβα και πάει προς την Χαλκιδική. Έχει ένα ξενοδοχείο το οποίο το λένε, πώς το λένε και πέρα δεσμά. Μόσχα Παλάς. Όχι, το ξενοδοχείο της Χαλκιδικής, κυρία μου. Α, συγγνώμη. Παρεσύρθη. Εκεί να πούμε μαζεύονται κάτι μυστήρι. Οι οποίοι πάνε και βλέπουν το γέρο τον κόκκαλι το βλέπουν και πάει και το χρέος το δαχτυλίδι. Λοιπόν, λέει ψέματα. Κάτι ψευτοπαρδί και κάτι που παραθάνουν τους Έλληνες σε χώρα κατσέ, γιατί αυτό είναι η περίπτωση αυτή, είναι σε βαθμό κακουργήματος. Έτσι. Αυτοί οι κύριοι που δώσαν πούμε τα έγγραφα και του κάνανε ψευτοέλληνα, κλείσαμε όλοι οι χωρίτες, έμα σε μας κλείσαμε πάλι καρέ. Αυτό που κάνει τον ψευτοέλληνα, τι είναι το που θέλει τον, πούμε... Δεν μπορεί να αποκαλύψει ψευτοέλληνα, λέει ο Χολύπτης, κάποιον ο οποίος είναι Έλληνας με βούλα και υπογραφή και ταυτότητα. Ποιος είναι? Ο Ιβάν Σαββίδης. Α. Με βούλα και υπογραφή, δεν γίνεται. Εσύ Νικόλα, ώρες-ώρες σε γουστάρουμε με χίλια να πεις πέντε πράγματα. Γιατί προκαλείς μόνος το κλείσιμο τον Νικολύπτη? Προλαβή, είπε αυτά που ήθελα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έγινε? Μαζί μας η εταιρεία Σκιάδης Παλοδήμος, η μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα, με Σκόντα, με Χιουντάι και με Kia σήμερα, υπερπροσφορά. 596-596 τηλεφωνείτε τώρα για να το αποκτήσετε με συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Καλά ακούτε, δεν είναι αστείο, δεν είναι καλαμπούρι, ποιο, μόνο για το Kia το Rio. Ποιο κυβικά θα μάθω να... 1.100 κυβικά είναι. Αλόγατα 75. Δεν ξέρω ρε Σικώστα, μπροστά μου δεν το έχω. Τη βενζίνη δίνεις. Όχι, το πετρέλαιο. Πετρέλαιο. Δεν το έχω μπροστά μου, να λέω παραμύθια στον κόσμο. Μπέσα, μιλάμε και ξέρεις ότι οι προσφορές που κάνει ο Στέργιος είναι λίρα 100. Λοιπόν, ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο τηλεφωνήσω τώρα στο 2310-596-596. Έτσι. Τι, θα πάρουμε άλλος. Διάλειμμα. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σου αυτοκίνητο και αν θέλετε να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ρωστάκι μετρητά, αφή Κωνσταντινίδη. Για απόσυρση αυτοκινήτου αλλά και για ανταλλακτικά. Λύστο και πάρτο, επήγαινε το εκεί, θα σου το λύσουν στο πάρουν επιτόπου και με διαιτή εγγύηση τηλεφωνώντας τώρα στο 18133. Υπενθυμίζω. 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook, φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό και. Να πω ότι τα Χριστούγεννα ήρθανε και εμείς τα υποδεχόμαστε με όλα τους τα έθιμα. Η Vodafone και φέτος συνεχίζει το έθιμό της και προσφέρει συνδρομητές όπως έκανε ο Κωστής πριν από λίγο και 1500 λεπτά προς όλους από το κινητό του και από εκείνη την ώρα μιλάει με όλο τον κόσμο. Δεν σταματάει να παίρνει τηλέφωνο. Ο άνθρωπος δεν παίρνει πουθενά. Παίρνει όλο. Μέχρι και να πάρει τη συμπληρωματική έκανε. Τώρα παίρνει όλο τον κόσμο και θα το κάνει μέχρι τις 31 του Γενάρη. Λοιπόν, στείλετε χ στο 1339. Για 1500 λεπτά οι συνδρομητές στη Βόδανο. Παρακαλώ. Χορεύουν οι νεύροι στη φωτιά. Χαίρετε. Έλα φίλε, ναι. Γεια σου φίλε. Τι κάνουμε? Τι υπομονή και όνειρα. Τι έγινε? Αμάτος. Τι έγινε? Τώρα να σε δώσει την αφραγκιά την περηφάνεια σου να πούμε. Φιλαράκι, δεν κατάλαβες λίγο κάτι. Τα έχεις μπερδέψει λίγο τα πράγματα και θα σε εξηγήσω αμέσως. Προτιμώ να είμαι άφραγκος. Σιγάρε κούρκουλε. Καλύτερα φτωχός πλην όμως τίμιος. Σιγάρε κούρκουλε είναι. Άκου. Παρά wannabe πλούσιος και να πρέπει να πέσω στα τέσσερα, να πρέπει να παρελάβουν οι βουλευτές για να μου κόψουν κανένα διαρκείας και να μου δώσουν και καμιά δωρεά και όπως είναι αυτά. Εμείς αυτά δεν τα θέλουμε. Κατάλαβες. Οπότε το θεωρώ πιο τίμιο. Κανένα έρωνο κάνετε εγώ λέω. Λαράκι και έλανο και ό,τι γουστάρει. Να βοηθήσουμε κι εμείς. Τι θα κάνει, άκουσε. Λαράκι, οι μεταγραφές οι τρεις που είναι να γίνουν, θα γίνουν. Α, ναι. Να είσαι σίγουρος ότι θα γίνουν και χωρίς δανεικούς και χωρίς τέτοια θέματα. Ναι, ο Μαρσελίνη είναι ελεύθερος. Άκουσε με. Για όλο τον κόκκινο θα γίνουν. Τον κόκκινο που είναι δικό σου, ρώτα. Μπορούμε να περηφανευόμαστε, άκου να σου πω λίγο κάτι. Ότι είμαστε η μοναδική ομάδα η οποία η διατησία σε έναν ολόκληρο πρώτο γύρο του έδωσε 0 πέναλτι. 0. Δεν βάρεσε ούτε
ένα. Είναι... Με κανένα. Δίνει τίτλο αυτό. Με... Τίτλος είναι τιμής για μένα. Δεν με γουστάρουν. Εμένα δεν θα μου δώσουν πέναλτι έξω από την περιοχή. Δεν θα μου δώσουν αν υπάρχει το φάουλ. Και μετά θα ζητάνε επιθετικό φάουλ στον 93 γιατί κατά λάθος έκανε το λάθος ο άλλος να ισοπαρίσει. Δεν θα το έκανα εγώ αυτό το πράγμα. Και δεν θα μου το δίνανε ποτέ. Οπότε αν κάποιος αυτή τη στιγμή που ευαγγελίζεται να γίνει ο Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη, να κερδίσει τα ενία για να κάνει άλλες δουλειές παρά στο να καθαρίσει και να βλέπουμε μια αντικειμενική διατησία ασχέτως με φανέλες, γιατί κάποιοι προσπαθούν να συγκίνουν πρωταθλήματα και μου συγκίνουν την Αγγλία. Είναι σαν να έχει κάποιος ένα λάντα και να πηγαίνει δίπλα στην πόρτα και να του λέει του άλλου, φιλαράκι δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή τώρα. Πού πάτε ρε Καραμίτρη και τα λέτε αυτά τα πράγματα. Καταρχήν τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να καθαρίσουν ήταν πάντοτε απλά. Ένας νόμος χρειάζεται. Ένας. Ο πρόεδρος που αναλαμβάνει μία ομάδα στο τέλος της θητείας του θα αφήνει την ομάδα με μηδενικό χρέος. Μηδενικό. Ούτε ένα ευρώ συν. Αν το κάναν αυτό δεν θα υπήρχαν ομάδες δορυφόροι. Δεν θα υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι θα κάνανε άλλα και θα κάνανε άλλα στο ποδόσφαιρο μέσα, γιατί την υπογραφή τους θα έπρεπε να την τιμήσουν και στα συμβόλαια που βάζανε. Και κάποιοι άνθρωποι δεν θα κάνανε λεφτά. Αλλά δυστυχώς δεν το θέλουν αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Γι' αυτό και δεν πάει τίποτα μπροστά. Έτσι γίνεται. Κάποιοι παίρνουν ομάδες για να ξεπλένουν χρήμα. Κάποιοι εδώ και χρόνια δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι πρόεδροι των ομάδων. Καλά, περιμένω εγώ τις μεταγραφές. Εντάξει. Περίμενε, φιλαέ. Περιμένω. Περίμενε, γιατί εσύ ξέρεις τι θα γίνει. Κερδίζω και την Καλονίκη, είμαι και σε αυτό. Ησύχασε εσύ ησύχασε. Εσύ εγώ την Καλονίκη δεν βλέπω να την παίρνεις. Δες στην ομάδα της καρδιάς σου που παίζει το προσκυνημένη κάθε μέρα. Εντάξει, που έχεις γίνει πάω ξέ μεταξύ Ολυμπιακού Μπέ και Γάμα Σε, γιατί αυτοί τώρα αρχίζουν και. Τώρα να είσαι λίγο, εγώ το επόμενο πράγμα που βλέπω είναι να δω κοινή έτσι χειραψία και ελάτε στο Ιντούμπα, ελάτε στο Καραϊσκάκι μεταξύ... Και έλα έφυγες, εντάξει τα είπες, επόμενη γραμμή ναι, λέγε κόκκινη. Έπεσε ναι. Γεια σας. Χρόνια σας πολλά κύριε Κόκκινη και κύριε Ραπτόπουλε. Χρόνια σας πολλά κύριε. Χάρος Γιαγκούλα. Γεια σου Γιαγκούλα, τι κάνεις Γιαγκούλα. Τι έγινε τώρα που έχουμε, δεν μου λες Κυριάκο ή Βαγγέλη θα στηρίξουμε. Όποιος και να είναι από τους, όποιος και από τους δύο βγει το ίδιο πράγμα θα είναι. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Είμαι βαθύτατα. Τα τραγουδάμε. Είμαι βαθύτατα. Εκείνο ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας αυτός. Μετά το Ρόμπερ του Ήλια Ψωτέρης Χρυσός. Για λέγε. Ναι. Βαθύτατα αγανακτισμένος γιατί με κόψαν 8 ευρώ από τη σύνταξη. Ποιος? Τώρα ο Τσίπρας από 2.800 έδωσε 2.700. Καλά σε έκανε. Ψηφίζατε μνημόνιο. Καλά γυζείτε ο Τσίπρας. Μνημόνιο δεν θέλετε. Άμα ήθελες λαφαζάνι να ψήφιζες. Καλά σε έκανε. 8 ευρώ. Καλά σε έκανε και εμένα με κόψει. Καλά να με κάνει και εμένα. 8 ευρώ να με κόψει που προσέφερα τόση υπηρεσία στο ελληνικό έθνος. Τι έθνος, είναι χωροφύλακας μπάτσος ήσουνε. Τους κομμουνιστές έγινες στη Χιάρο. Βέβαια φυσικά. Ρουφιάνος της Χούντας ήσουνε. Τι ήσουνε. Αυτά λέτε κύριε Ραπτόπουλε και θα μας κάψει ο Θεός. Χωροφύλακας ήσουνε ρε. Παλιά οι χωροφύλακες σαν την αλφαβήτα δεν ξέραν. Τους μαζεύαν από τα χωριά και τους πηγαίναν. Θες να γίνεις άρε χωροφύλακας. Ναι αφέντη έλεγε. Τι ήσουνε, την μπάτσος ήσουνε. Τι, θα μου αφήσετε να μιλήσω. Τι πρόσφερες δηλαδή, δεν κατάλαβα. Θα μου αφήσετε να μιλήσω. Γιατρός έγινες. Ανακάλυψες την πενικυλίνη. Τι έκανες. Έχασα την πατρίδα μου από πολλούς αναρχικούς. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει, ρε φέλε. Ποια πατρίδα σου. Άμα πας στα σύνορα, ό,τι θες περνάς. Έχασα την πατρίδα μου από πολλούς αναρχικούς οι οποίοι είχαν σαν σκοπό να βλάψουν την αρχαιότητα. Δεν τα λες καλά, Γιαγκούλα. Γιατί έχω σε εκτίμηση. Έσωσε τη χώρα από τους κομμουνιστάς. Δεν είπα κομμουνιστάς, είπα αναρχικούς. Από τους κομμουνιστάς! Από αυτούς που είπανε πρώτη φορά αριστερά και θα διαλύσουν τη χώρα! Πέστα! Σταμάτα εσύ βρε Χριστιανοπασόκη βρε. Έτσι δεν κύριε Γλυγόρη, αλλά εγώ το άλλο ήθελα να πω. Εγώ περιμένω από έναν τίμιο και ευγενή άνθρωπο σαν εσένα, τον εξαιρετικό χωροφύλαξ, ο οποίος πήγαινε με το σταυρό και το εξαπτέρυγο στο χέρι, να τα πει η χαίρομαι φωνή της αλήθειας, είστε εσείς τα σώματα ασφαλείας. Χαίρομαι, αλλά εγώ άλλο ήθελα να πω. Χωροφύλακας ήταν, ρε. Τρίτη δημοτικού πήγαν αυτά. Αυτά όλα που τραβάει ο λαός, τα τραβάει από την κεφαλή του.
Πείτε μου, ποιο σπίτι σήμερα έχει κονοστάσει μέσα στην κουζίνα. Τι να το κάνει το κονοστάσει, φίλε. Ποιο σε φέρνει λεφτά το κονοστάσει. Άσε που μπορεί να κάνει κανένα καντήλι. Κάει και ένα στην γειτονιά μου από το καντήλι. Άντε βρε, φύγει από εδώ. Το κονοστάσει. Ποιο σπίτι είναι σήμερα η εικόνα του Σαμαρά. Εσύ δηλαδή έχει κονοστάσει το σπίτι σου. Βεβαίως και δίπλα από την παλιά το είχε. Δηλαδή τους κομμουνιστές στη Γιάρο πρώτα έκανες την προσευχή σου στο εικονοστάσιο και μετά τους έστελνες. Εδώ Γιαγκούλα, εδώ ρε πιάσατε στη Χούντα λάθος δράκο ρε. Λάθος δράκο πιάσατε ρε. Να μην εισέχουμε σε τέτοιου ζητήματα που αγορεύετε. Τι μήρε. Αντί να πάρτε το ζαχαροπλάστη πήρατε τον άλλο να. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα ρε. Και η Χούντα και έκανε δρόμους και είχε έφανε τα φώτα η Χούντα. Έπιασε ο Κλονάρης λάθος αυτό. Γείτονας είναι κιόλας ο Κλονάρης. Έπιασε λάθος αυτόν. Λάθος αυτό πιάσανε. Δράκο. Άλλος ήταν ο Δράκος. Φάγανε τον Παγκρατίδη Λάγανο. Α, φύγετε από εδώ πέρα ρε. Έπα εκεί πέρα ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Καλά είναι ο Τσίπρας. Μια χαρά είναι ο Τσίπρας. Τι θέλατε. Θέλατε οικογένεια, πατρίδα και θρησκεία να πάει στον κάλαθο. Ήρθε ο Τσίπρας και τα έφτιαξε. Τώρα τι κελαϊδάτε. Πλήρασα 8 ευρώ από τη σύνταξη. Καλά σε έκανε. Δεν ήθελες μνημόνιο. Να ψήφισες τον Λαφαζάνη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Άμα είσαι μάγκας και Έλληνας, να πας στα χωράφια εκεί. Τσιπόλυτος, να καλλιεργήσεις τη γη, να παράγεις. Και εγώ μαζί σου με τον κόκκινο με την κοιλιά, από πέρα να πάμε να φτιάξουμε την Ελλάδα. Μη θέλες δανεικά. Από το 1820 που έκανες κράτος, 200 χρόνια δανεικά παίρνεις. Και δεν τα δεις. Κόβ το μικρόφωνο. Περιμένει ο κόσμος, ρε. Στο κόκκινο. Άντε ρε τη λογοδιάρια. Το κόκκινο μας το παίζει ο Ιησούς Χριστός. Στον Ευκλήδη να πούμε με τον Πασόκ ήταν λέει. Ο άλλος το είπε, εγώ δεν ξέρω. Ήρθε ο σημαντητής εδώ πέρα. Άντε βρε πρασινό κάποια. Εμπρός. Χαίρετε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από Γερμανία παίρνω τηλέφωνο. Από ποια πόλη? Φίλες Στουτκάρδη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, δικός μας είσαι αγόρι μου. Δικός μας είσαι. Γλυκό αγόρι μου. Χρόνια πολλά. Πες το χρόνια πολλά έτσι. Το λέει και η κόρη μου. Χρόνια πολλά. Βρε εσύ Ευγενούλα. Χρόνια πολλά. Πες το αγόρι μου να τα ακούσω. Χρόνια. Σαλονικιώτικα. Πες το. Έλα χρόνια πολλά. Αγόρι μου. Μπουτσουρί μου εσύ. Χρόνια πολλά, αγόρι μου, χρόνια πολλά. Έλα, λέγε. Έλα, εντάξει, να το πούμε, μην το παρακάνεις. Έλα, βρε τώρα, δικός μας άνθρωπος είσαι. Εγώ άμα πτέω. Δεν σε πω τι μήνες σου πριν, δεν σε πω το μερτικό σου. Έλα να σου πω νέα από στους Κάρδες. Για πες, για πες. Θα μείνει ή θα πέσει. Κάνε κουσκούση. Μεταγραφές έχει. Η Στουτγκάρδη. Ελεύθερος λέει ο Οδυσσέας Βαχοδήμος, τερματάς. Να σε ρωτήσω κάτι. 21 χρονών, έχει κάνει κάπα 15, 17, 19, 21. Αυτός που έκανε... Στον ΠΑΟΚ τερματά. Αυτός που έκανε, περίμενε, επειδή είσαι εκεί η Στουτγκάρδη. Αυτός ο οποίος έκανε τον προπονητή στον ΠΑΟΚ και κόντεψε να το διαλύσει. Τώρα πάνω που θα διαλύσει την ομάδα της καρδιάς σου, τη Στουτγκάρδη, πώς τον έχουνε. Την έσωσε, πόσες φορές. Τι την έκανε, άλλη ομάδα έσωνε. Ποια έσωσε για τον Στέβεν Φλέσκο. Για τον Στέβεν, τώρα που πήγε στη Χόφενχάιμ, τι λένε. Τη Στουτγκάρδη είχε σώσει. Θα τη σώσει, δε στραβάει. Θα τη σώσει. Τη Χόφενχάιμ θα τη σώσει. Γιατί αν τη σώσει. Ναι, θα τη σώσει. Καλά, εγώ σου λέω ότι αυτός. Γιατί τη Στουτγκάρδη. Αποκριέται δεν κάνει. Επειδή σα είδε η Χαϊβάνια. Αποκριέται δεν κάνει. Θα δούμε, εντάξει, έκανε μια νίκη παντός. Πώς περνάς απάνω, ρε. Καλά, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Τα εφήματα μας τα κάνουμε όλα, πλήρες. Ωραία. Δόξα, θέλουμε. Οι Γερμαναράδες, πώς μας βλέπουν, ρε, οι Γερμαναράδες. Δεν ασχολούνται πλέον μαζί μας. Τώρα το ζήτημα, το πρόβλημά τους είναι οι πρόσφυγες. Α, έχουν άλλο πρόβλημα. Να αγκαλιάσουμε τους πρόσφυγες, λέει. Οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί. Όταν λένε τους αγκαλιάσουμε, πόσο εννοείς, δηλαδή. Να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στο σύστημα. Θερμό εναγκαλισμό. Ναι. Εντάξει. Προπαγάνδα σχέτη. Γερμανοί, μίλες έτσι για τους συμμάχους μας. Αλλά παραπλανίζουν τον κόσμο. Παραπλανίζουν τον κόσμο. Παοξής εκόβα μεγάλε. Χάρηκησες. Μπα, παραναγκάγεσαι. Μα θεϊκός και λέω στο Λάμδα έτσι γεμάτα. Ναι. Αφού Θεσσαλονίκη πήρα τηλέφωνο, πώς θα μιλήσω. Αλλά δηλαδή αν πάρεις αδύνατη αλλάζει και το στυλ. Έλα μου να μιλήσω για την πεταραχή μου. Πολλά γόρι, πάει, να είσαι καλά, ωραίος. Θα πει να κάνει για την ομάδα της καρδιάς μας, ναι. Ναι. Έλα ρε.
Έλα, ρε. Τι είσαι εσύ. Ναι. Ναι. Τι είσαι εσύ. Λοιπόν, μια καταγγελία θέλω να κάνω εγώ. Και μία δώρο. Η Φιλιππούπολεως, το Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, πήγα και ψήφισα. Μπράβο. Και μου δώσαν 3 ψηφοδέλτια. Ναι. Το τέταρτο ποιο είναι. Η αποχή. Το τέταρτο ήταν του Τζιζικώστα που το κρύβανε και δεν το δίνανε. Έλα. Και έκανα φασαρία και μάλωσα και έχασα και τα διπλώματα μου, ταυτότητες όλα. Δεν μου λες τώρα για να κάνω ένα ρόλο. Δηλαδή κάνανε πόλεμο στον Απόστολο. Θα στα σκέρα λεπτό, έλα. Η επίτροπος λέει μη φωνάσεις, σε βγάλω έξω. Άντερο βλαχάδερο, τι λέω, εγώ θα σε βγάλω έξω. Τι είπες εσύ. Περίμενε, γυναίκα ή άντρας ήτανε. Άντρας. Γυναίκα ήταν. Γυναίκα ήταν. Καλά και θα σήκωνε, θα σήκωνε χέρι σε γυναίκα, έλα. Γιατί το ζικό θα το φάγανε έτσι, μαφιόζικα πάλι. Πάλι κουκουέδες το φάγανε, άντε για χαρά. Οι κουκουέδες μπλέξαν και στη Νέα Δημοκρατία. Ζούμε ανάμεσά μας, μας τσακάλουμε. Είναι δυνατόν σήμερα, ενέτη 2015, να μαλώσεις για πολιτικό πρόσωπο. Ναι, που βγήκε. Βγήκε αυτός. Εμπρός. Τελευταίος για σήμερα, ναι. Όχι ρε, δεν είναι. Εγώ μιλάω. Δεν τελευταίος. Τελευταίος και 50. Εγώ θα πω ρε ποιος. Καλά ρε κόκκινες. Έλα φίλε. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πριν πολλά. Οχ, οχ, οχ. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Τι έγινε ρε πράσινο απατεώνες. Καλά ρε φίλε, να χαίρεσαι την οικογένεια, το παιδάκι σου, χρόνια πολλά, καλή πρωτοχρονιά να έχετε. Το, σήμερα, το σκυλάκι σου. Ναι, τη χελώνα σου. Έτσι. Το τσαράκι σου. Ο κόκκινος δεν παίζει φιλόσος, δεν παίρνει κανένα σκυλάκι στο σπίτι. 400 μέτρα. Αυτό είναι υποπόταμο. Αυτός κάλεσε τον Ταβός για να τα βρούνε, ούτε στην Κύπρο δεν είναι. Εσύ αυτέ. Που είσαι κόκκινε, εσύ να μην σηκώνει το τηλέφωνο σου γιατί έχει ηλεκτροσόκ, Πέφτει παντόφλα, εντάξει, εγώ δεν κρύβομαι. Εγώ λέω τις ημέρες των γιατρών, το γιατρό λέω, χτύπα ξύλο. Το γιορτών πέφτει παντόφλα. Ναι, λοιπόν, εγώ σε δύο χρόνια πολλά καλές εκπομπές με καινούργιο έτος. Όφι και πάλι στη Σούπερ Λίγδα, ναι. Ναι, πάντα, όφι, μια ζωή. Όφι. Και θα το κάνω και ένα του. Του Αριανού, μάλλον ποιος Αριανός μας δουλεύει, που δουλεύει όλο τον κόσμο, ο Ολυμπιακός, ο Μαριλάκης. Ποιος είναι αυτός. Που είναι πιστοποιημένος Ολυμπιακός, ο Ραπτοπουλάκης, ταιριάζει. Ραπτοπουλάκης, Μαριλάκης, τελειώσαμε. Ξέρεις κάτι που δεν το ξέρουμε. Τα ευκολούν, απορρίπτεται. Δηλαδή είναι κρυφό Ολυμπιακάκιας. Βέβαια. Πάντα. Δηλαδή έχει και εισιτήριο στο ταψί, στο τηγανί. Όχι αγόρι μου, μαζί με το Μαριλάκη σου ήταν. Σουίτα. Σουίτα. Ναι, σε καρέτο. Και ψουζουζού. Σε καρέτο. Μαζί με το Μαρινάκι είναι σουίτα. Και ψουζουζού μου. Α, γι' αυτό παίρνει ο Βαγγέλης το 2014 και μας τα λέει κάθε φορά. Ε, βέβαια. Α, χάρη. Έχει δει εσύ κόκκινο να έχει κάνει καμία αυτή για τον κύριο Ραυτοπουλάκη. Με τον κράζει, τον κράζει. Χοντρό το λέει. Κουμπάντο το. Πρέπει. Μια κάλυψη θέλει. Μια κάλυψη. Δεν μου λένε εσύ κριτικέ, παλικάρι. Χωρίς όπλο, χωρίς όπλο κριτική, μαγιά μπορείτε να πουλήσετε, ρε. Είσαι πολύ τρελός. Για νομίζω ότι σου έχουν περάσει αυτό. Αυτό με περάσανε. Τι έγινε. Όπου καυγάστε όπλο. Πρώτον. Δεύτερον. Τι έγινε, ρε, πράσινο φρουρί κριτική, ρε. Τι έγινε, αρμέξατε καλά. Βγάζε γνώσσα, βγάζε μιλιάτσες ρε, τι λέω. Άντε κουζουλέ, κουζουλέ. Να προλάβουμε και ένα τελευταίο. Παλικάρια κριτική, έτσι κριτική, χωρίς όπλο, κότα ο κριτικός. Τον έκανα μπαρούτι τώρα. Τελευταίος για σήμερα. Υπάρχει μια καταγγελία. Ναι, ποια είναι, από το μήνυμα δεν είναι καταγγελία. Αφήνει και τηλέφωνο. Ναι. Δεν διαβάζω. Δεν διαβάζεις τον ένα τώρα. Αν κάποιοι μας βρίζουν τώρα. Δώστε προγνωστικό για το United Chelsea. Χαιρετισμού στο Θεόφιλο Κώστας. Παιδιά, αυτό το διπλό δεν χαλάει ποτέ. Ναι. Ποιο. Manchester United Chelsea. Διπλό. Άχαστο. Ούτως ή άλλως φεύγει ο Φαγχάλ. Ναι. Να ξέρετε, τελείωσε. Το είπανε, ήταν site. Τι μας τον είστε, ναι, θα κατεβάσει την ομάδα του παιχνίδι όμως. Εκεί. Ένας Φανχάλ, ναι. Ναι, το παιχνίδι θα το πάρει η Τσέλσι. Ο Άσος πόσο δίνει. Θα σου πω τώρα. Μισό λεπτό. Πάμε στον κόσμο και θα το πάμε πω. Στον τελευταίο κόμμα. Ναι. Α, 2,25 άσο, 2,80 το διπλό. Το χ πόσο είναι. Δώρο.
Δώρο! Μεγαλύτερο χ από αυτό σου βάζω και στοίχημα. Δώρο είναι! Μεγαλύτερο χ. Του καφέδε, αύριο και μεθαύριο. Είπαμε κάτι καφέδε, δεν του πληρώσει την άλλη φορά, τι είχε χάσει. Τι λε, κανονικά. Τι κάνω. Εγώ δεν έχω πληρώσει καφέδε. Πάμε στο τελευταίο, ναι. Άρα χαθεί ρε μούτρο. Χ το δίνω εγώ αυτό. Έλα, έλα φίλε, τελευταίο. Ναι. Για πού ήταν τηλέφωνο. Μην βρίσκει μόνο, σε παρακαλώ. Μην βρίσκω. Μα έπεσε ένα φιλάκι να πούμε το λιμισάκι. Έπεσε να πούμε. Αυτό που είπε είναι μηνύσιμο, ρε. Δεν είναι μηνύσιμο, λάθο. Εδώ πέρα είναι λάθο. Μην κίνηση κάνετε. Δεν είναι μηνύσιμο. Άλλο να βρίσκει και να είναι μηνύσιμο και άλλο να βρίσκει με την αλήθεια που είναι η πραγματικότητα και που είναι το ζουμί. Με το λιμισάκι, μα τα φίλε μου. Τώρα άμα έχει παράπονο και από εμά, ρε. Νίκο. Κάτι. Α σε πω κάτι, το αφηγικό σα το ξέρω πολύ καλά ο Αδρόλη. Είναι και φιλαράκι μου, έτσι. Σα δίνει και εντόλη, παίρνετε που με εντόλη το αυτό Αδρόλη. Τι μα δίνει? Θα δεν παίρνετε εντόλη, παίρνετε. Εντόλη, κόψτονα. Κόψτονα. Σε μένα Νίκο δεν μιλά για εντολέ. Εντάξει. Ούτε ο τρελό, ούτε εγώ παίρνω εντολέ από κανέναν. Εδώ υπάρχει διαφάνεια και για όλου του αδελφού και αυτό. Εντολέ δεν παίρνει κανεί. Και γι' αυτό ο Μητρόπολη είναι εκεί που είναι. Λοιπόν, τελικά αποτέλεσματα 22-85 ναφτ. Τρακ σα δει τάμπ 0-1 διπλό από ημίχρονο. Σε εξέλιξη 22-87 Grisby Lincoln 1-0. 22-68 Bolton's Blackburn 0-0. Ημίχρονο. Η μεγάλη Millwall, τα λιουντάρια. 22-89 Southend Millwall 0-3 στο ημίχρονο. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Ζέλο. Απέναντι από Ιπποκράτιο. Καλύτερες δημιουργίες ανθέων και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε υπάρχουν μόνο εκεί. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου με τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Κανελάκη, Κυριάκο Κύρσο και Τάνια Δήμου. Εμείς πρώτα ο Θεός τα λέμε αύριο με τον Κώστα το βράδυ και θα τα πούμε και το βράδυ στην Τύπη Μακεδονία. Να είστε καλά. 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 Στην Τύπη Μακεδονία. Να είστε